Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας και στην πρωινή είδηση. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες να δούμε όλες τις εξελίξεις της επικαιρότητας από την ελληνική και ξένη της γεωγραφία. Θα ξεκινήσουμε όμως πρώτα, όπως και κάθε μέρα, να δούμε τι γράφει ο έντυπος τύπος σήμερα Δευτέρα 12 Μαΐου. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζουμε στα νέα σήμερα. Κύμα αντιδράσεων και βέτο Πασόκ για το νομοσχέδιο περί Αγιαλού. Φουρτούνα στις παραλίες. Μεγάλες είναι οι αντιδράσεις τόσο από φορείς και την αντιπολίτευση, όσο και από στελέχη της συμπολίτευσης που προκαλούν οι ρυθμίσεις που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών για τις ευθερεσίες στον Αγιαλό. Το Υπουργείο από την πλευρά του επιμένει ότι δεν αλλάζει το παραμικρό για τα αυθαίρετα. Ενώ παρακάτω βλέπουμε τη φωτογραφία από τις χθεσινές εκλογές στην Ουκρανία. Και γράφει τον υδράργυρο της έντασης ανεβάζει στα ύψη το δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε χθες στην Ανατολική Ουκρανία. Το Κίεβο προειδοποίησε ότι η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας θα είναι ένα βήμα προς την Άβυσσο. Ενώ αριστερά βλέπουμε για τις εκλογές ένα σκίτσο του Πρωθυπουργού και του κ. Τσίπρα, όπου γράφει ακραία πόλωση και παιχνίδια με τις καταθέσεις. Στο χαρτί της ακραίας πόλωσης, μέσα σε ένα ρευστό δημοσκοπικά σκηνικό, επενδύουν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ για να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους τους, ενώ δεν λείπουν και παρεμβάσεις όπως αυτή του Μανώλη Γκλέζου που προκαλούν ανασφάλεια. Κάτω-κάτω βλέπουμε στην κάλπη με κούφιες μεγαλοστομίες. Μια εβδομάδα πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών, το τελευταίο που χρειάζεται το εκλογικό σώμα είναι η πόλωση. Απειλές για σύγχυση. Απαιτούνται νυφαλιότητα, διάλογος και ανταλλαγή επιχειρημάτων από όλους. Όταν όμως βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης απειλεί συλλήβδην πολιτικούς του αντιπάλους με ειδικά δικαστήρια και το κόμμα του δεν τον απομονώνει, για ποια νυφαλιότητα μπορούμε να μιλάμε? Όταν το πλέον προβεβλημένο και δικαίως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να μιλήσει για εσωτερικό δανεισμό, δεν παίρνει τη σύγχυση? Δεν αναλογίζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει κύμα φυγής καταθέσεων? Όταν η υποψήφια της Δημάρ παροτρύνει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, από το οποίο και η ίδια προέρχεται, να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, για ποια αλλαγή επιχειρημάτων μπορούμε να μιλήσουμε? Κάνουν λάθος όσοι νομίζουν ότι οι ψηφοφόροι εξακολουθούν να έλκονται από τους κούφιες μεγαλοστομίες και αν δεν αλλάξουν τακτική, θα πάρουν το μάθημά τους στην κάλπη. Αυτές οι ειδήσεις από Τα Νέα και θα περάσουμε τώρα στο Έθνος. Εγκύκλειος του Υπουργείου Παιδείας για το πρόγραμμα και την Τράπεζα Θεμάτων. Ο δικός χάρτης για τις εξετάσεις της πρώτης λυκείου. Στις 29 Μαΐου, λοιπόν, προβλέπεται να ξεκινήσουν οι εξετάσεις. Δυνατότητα και δεύτερης κλήρωσης για αδίδακτα θέματα και ποια μαθήματα εξαιρούνται. Σε 2 ιστοσελίδες την επόμενη εβδομάδα, όλες οι ερωτήσεις της Τράπεζας Θεμάτων. Σε πλήρη αποσαφήνιση του τρόπου διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων της Α Λυκείου με το σύστημα της Τράπεζας Θεμάτων, προχώρησε του Υπουργείου Παιδείας με τη σύνταξη λεπτομερών οδηγιών, εφόσον διαπιστωθεί ότι σε συγκεκριμένο σχολείο κληρώθηκαν θέματα εκτός διδαχθής ασύλης, θα διενεργείται δεύτερη κλήρωση. Εξαιρούνται οι ξένες γλώσσες, η ελληνική γλώσσα και η λογοτεχνία. Και μετά την είδηση από την εκπαίδευση, περνάμε τώρα στην πολιτική. Αντίστροφη μέτρηση για τις κάλπες. Όλοι σκληρό ροκ στην τελική ευθεία. Η Νέα Δημοκρατία λέει περιοδία Σαμαρά με στόχο τη συσπήρωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκστρατεία Τσίπρα με ανοιχτές συγκεντρώσεις, ενώ ο Ευάγγελος Βενιζέλος επιμένει στα διλήμματα και μέτωπο με τη Δημάρ. Σε αγώνα για τη συσπήρωση της βάσης αποδίονται κυβέρνηση και αντιπολίτευση, καθώς φτάνει η ώρα της κάλπης. Σαμαράς και Βενιζέλος εκμεταλλεύονται δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Αριστερά βλέπουμε πάλι για την Ουκρανία, πόλεμος για τα δημοψηφίσματα γράφει εδώ. Εν μέσω πυρών διεξήχθησαν τα δημοψηφίσματα σε Ντονέσκ και Λουγκάνκ. Παράνομα, ωστόσο, συνεχίζει να τα θεωρεί η Δύση. Στον ελεύθερο τύπο τώρα, βλέπουμε για τα όρια ηλικίας και το εφάπαξ και για τις αποχωρήσεις έως το 2015. Πότε συμφέρει η έξοδος εξπρές για δημοσίους υπαλλήλους και ένστολους? 20 ερωτήσεις απαντήσεις για τους όρους συνταξιοδότησης στο δημόσιο τομέα. Πίνακες και παραδείγματα για άνδρες και γυναίκες με ένσημα πριν ή και μετά το 1992. Πώς υπολογίζεται το βοήθημα του ΕΦΑΠΑΞ για όσους αποχωρήσουν φέτος και την επόμενη χρονιά και πόσο κοστίζει η αναγνώριση των πλασματικών ετών? Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο ειδικό ένθετο του ελεύθερου τύπου για τη σύνταξη από τα 50 για ασφαλισμένους σε ΙΚΑ, ΔΕΚΟ καθώς και τράπεζες. Παρακάτω βλέπουμε σάλος για την πρόταση του Γκλέζου για δάνειο του δημοσίου από πολίτες με εισοδήματα. Η Νέα Ελλάδα του Σαμαρά και το αυτογκόλ του ΣΥΡΙΖΑ με τον εσωτερικό δανεισμό.
Ενώ αριστερά βλέπουμε τις θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών, τι ισχύει για την δόμηση σε γυαλούς και παραλίες. Μπορούμε να δούμε αναλυτικά στη σελίδα 16 και 17 του ελεύθερου τύπου. Παρακάτω για την Ανατολική Ουκρανία βλέπουμε πως έγιναν αιματηρές συγκρούσεις στο χθεσινό δημοψήφισμα. Ενώ δεξιά κάτω βλέπουμε ότι αποκαλύφθηκε το 1951 στη Γερμανία, οι Ναζί είχαν στρατό και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενδιαφέρουσα είδηση αυτή από τον ελεύθερο τύπο. Ενώ στην εφημερίδα των συντακτών τώρα βλέπουμε την έρευνα της πολιτικής συγκυρίας της Public Issue για την εφημερίδα των συντακτών. Δυσαρεστημένοι είναι οι 7 στους 10. Οι 7 στους 10 λοιπόν πολίτες δηλώνουν δυσαρεστημένοι από τη σημερινή κατάσταση, ενώ ανάλογα αρνητικά συναισθήματα καταγράφονται όταν σκέφτονται το μέλλον τους. Για την προσωπική οικονομική κατάστασή τους, το 73% απαντά ότι έχει επιδεινωθεί σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, ενώ το 47% εκτιμά ότι αυτή θα χειροτερέψει. Αριστερά βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα και την επίσκεψη με σημασία στη Μόσχα. Σημαντική θεωρούν στην Κομονδούρου την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Μόσχα και τις συναντήσεις που θα έχει εκεί με κορυφαία στελέχη της ρωσικής κυβέρνησης. Σε ομιλία του το Σάββατο στο Βερολίνο εμφανίστηκε αισιόδοξος για την νίκη του στον ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ο Αντώνης Σαμαράς επενδύει στην πόλωση, ανεβάζει τους τόμους της αντιπαράθεσης με τον ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο την πόλωση και την προσέλευση ψηφοφόρων στις κάλπες. Στο επιτελείο του εκτιμούν ότι η αποχή συντηρητικών ψηφοφόρων θα είναι μεγάλη. Ενώ παρακάτω βλέπουμε για το Σταύρο Θεοδωράκη που λέει «Δεν λέω όχι στον ΣΥΡΙΖΑ». Δεν λέει όχι λοιπόν σε ενδεχόμενη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σταύρος Θεοδωράκης και τονίζει πως πρέπει να απονεχοποιηθεί η λέξη συνεργασία. Μιλάει για τον αρχηγωγικό του ρόλο του Νίκου Δήμου καθώς και τα δημοσκοπικά ευρήματα. Ωστόσο, δεξιά βλέπουμε για το νομοσχέδιο για τον Αγιαλό και τη θύελλα από αντιδράσεις. Πάνω από 80.000 είναι οι υπογραφές διαμαρτυρίας για το νομοσχέδιο που απελευθερώνει τον Αγιαλό για επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες υπογραφές έχουν συγκεντρωθεί για να εισαχθούν στο θέμα στην Ευρωβουλή. Το Υπουργείο Οικονομικών, ωστόσο, απαντά με μια ανακοίνωση η οποία είναι γεμάτη ανακρίβειες. Να δούμε όμως τώρα και την ελευθεροτυπία. Ο ξεσηκωμός για τον Αγιαλό μπορεί να σώσει και την Αθήνα. Τσιμέντο οι ακτές χάρη του ελληνικού. Τι κρύβεται πίσω από τις απαράδεκτες κυβερνητικές ρυθμίσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Βραδιφλεγής βόμβα λοιπόν για την κυβέρνηση, το κοκτέιλ ρυθμίσεων, που με την καθιερωμένη πρακτική αλλά και γενικότερη αλαζονία, συμπεριέλαβε το Υπουργείο Οικονομικών στο περιβόρητο σχέδιο νόμου για τον Αγιαλό και την παραλία. Στην προσπάθεια ορισμένων να εξυπηρετηθούν επενδυτές και καταπατητές, φτιάχθηκε μια συνταγή που προκαλεί εκρηκτικές αντιδράσεις στην κοινωνία και ιδιαίτερα στην νεολαία, αλλά και στους κυβερνητικούς βουλευτές και μπορεί να τεινάξει στον αέρα ακόμα και την πολυδιαφημισμένη επένδυση της Lambda Development του Όμιλου Λάτση στο ελληνικό. Η κυβέρνηση προσπαθεί να μαντρώσει τους βουλευτές που τη στηρίζουν, ξεκαθαρίζοντας ότι οι επιχωματώσεις Αγιαλού εξυπηρετούν κυρίως την ανάπλαση του ελληνικού και επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για απαγόρευση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες, ανακοινώνοντας ότι θα βγει στο σφυρί μόνο το 50% της έκτασης των ακτών που ιδιωτικοποιούνται. Παρακάτω βλέπουμε μια φωτογραφία, όπως είναι λογικό από την ψηφοφορία χθες στην Ουκρανία. Ουκρανία λοιπόν, ένταση, φόβος και αίμα. Χαοτική κατάσταση μιας εμφανώς βιαστικά οργανωμένης διαδικασίας στα δημοψηφίσματα για την αυτοδιάθεση Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Αιματηρά επεισόδια κατά την παραμονή και τη διεξαγωγή τους. Φόβοι για την επανάληψη του σενάριου προσάρτησης Κριμαίας, ενώ η Ουάσιγκτον προειδοποιεί ότι δεν θα αναγνωρίσει το αποτέλεσμα, για το οποίο Γαλλία και Γερμανία τονίζουν ότι στερείται νομιμοποίησης από το διεθνές δίκαιο και απειλούν με νέες κυρώσεις έναντι της Μόσχας, αν δεν διεξαχθούν κανονικά οι προγραμματισμένες εκλογές στην Ουκρανία. Περνάμε τώρα στην Δημοκρατία, όπου βλέπουμε μια απίστευτη καταγγελία. Οι πανεπιστημιακοί που υπερασπίστηκαν το κατάπτυστο βιβλίο της βουλευτού της Δημάρ κρίνουν ποιος θα διδάξει στρατιωτική ιστορία στους αξιωματικούς. Δόγμα ρεπούση στους ευελπίδες, λοιπόν. Αποδέχονται το προσωνύμιο Δημοκρατία της Μακεδονίας για τα Σκόπια και είναι υπέρ του σχεδίου Ανάν και καταδίκασαν τη χώρα μας ως συνένοχη στην σφαγή στην Σρεμπενίτσα. Οι ένοπλες δυνάμεις, ωστόσο, έχουν μπόνους για πενταετία για την σύνταξη.
Πάνω-πάνω αριστερά βλέπουμε την τορπίλη στο ΣΥΡΙΖΑ από το μυστικό ραντεβού της Δούρου με το Μαρινάκι. Η υποψήφια περιφερειάρχης που χαιρετούσε επαναστατικά από την Εξέδρα, κατακεραυνώντας τα συμφέροντα, πήγε νύχτα σε ψαροταβέρνα του Πειραιά και χαργετιζόταν με τον εφοπλιστή. Οργή Δρίτσα και αμηχανία Τσίπρα, ωστόσο, υπάρχει για το συγκεκριμένο περιστατικό. Προκλητική προβολή του Ιού Κόκαλη από το ραδιόφωνο του Σκουμουνδούρου. Ενώ δεξιά βλέπουμε για την αυθαιρεσία στους Αγιαλούς και τον Στουρνάρα και τον Μανιάτη που δίνουν τη δυνατότητα να νομιμοποιούνται οι υφιστάμενες παρανομίες με έγκριση της περιφέρειας. Επιτρέπονται έτσι η επιχωμάτευση και η ανέγερση προσωρινών κατασκευών. Περνάμε τώρα στην ναυτεμπορική, όπου βλέπουμε για τα ακίνητα μια είδηση. Μέχρι τις 30 Μαΐου λοιπόν η υποβολή του εντύπου Ε9 με τα στοιχεία της περιουσίας. Τι προβλέπει ο ενιαίος φόρος στην ιδιοκτησία? Πρώτον πυλών λοιπόν βρίσκεται πλέον ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων, ο οποίος από τον Ιούνιο αντικαθιστά το χαράτσι της ΔΕΗ, καθώς στις 30 Μαΐου λύγει η προθεσμία για την υποβολή και τους υπόχρεους των εντύπων Ε9 με τα στοιχεία της περιουσιακής τους κατάστασης, βάσει των οποίων θα υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ. Το νέο λογαριασμό θα κληθούν να πληρώσουν περίπου 5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες σε 6 μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη είναι στο τέλος Ιουνίου, ενώ κερδισμένοι είναι μόνο όσοι έχουν γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίσματα. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι μπορεί ο ΕΝΦΙΑ να φέρνει μειώσεις φορολογικών επιβαρύσεων στους ιδιοκτήτες, των οποίων η συνολική αντικειμενική αξία της κίνητης περιουσίας είναι χαμηλότερη των 300.000 ευρώ. Όμως σε κάθε περίπτωση, ο φόρος υπολογίζεται ότι θα είναι κατά μέσο όρο 20% μεγαλύτερος από αυτόν που πραγματικά αναλογεί στις πραγματικές αξίες των ακινήτων τους. Περνάμε τώρα και στην Εσπρέσο, όπου βλέπουμε για το χθεσινό διαγωνισμό της Eurovision. Η άνοδος λοιπόν στο εγχώριο talent show και η πτώση στον διαγωνισμό της Eurovision. Η φωνή και το μουσι, γράφει σήμερα η Εσπρέσο. Η εξομολόγηση στην Εσπρέσο της Μαρίας Έλληνας Κυριάκου για την νίκη της στο The Voice και τη μητέρα της που λιποθύμησε. Νέα λοιπόν βλέπουμε τόσο από τον χθεσινό τελικό του talent show όσο και από την Eurovision. Είδαμε λοιπόν τα νέα από τις πολιτικές εφημερίδες. Θα περάσουμε τώρα να δούμε και μερικές ειδήσεις από τον αθλητικό χώρο. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Βλέπουμε λοιπόν στη Sport Day σήμερα. Champions Berg γράφει χαρακτηριστικά. Έτοιμος να πάρει το σεντόνι σπίτι του είναι ο εκτελεστής με τα πράσινα. Ο σπουδαίος Σουηδός Φορ που έπαιζε χθες και δεκάρι το κάρφωσε στα 51 λεπτά και φέρνει το τριφύλι σε απόσταση αναπνοής από τα προκριματικά του Champions League. Εγκέφαλος στο κέντρο είναι ο Μέντες, κέρβερος στην άμυνα ο Κουτρουμπής. Οι πράσινοι χειροκροτήθηκαν από τον κόσμο και πήραν δύναμη για το επόμενο μάτς με τον Ατρόμητο στην άδεια Λεωφόρο. Ενώ παρακάτω βλέπουμε για τις δηλώσεις του Νικολογιάννη, ο οποίος λέει τρεις οματοφύλακες, ο Λεανής με Μπέργκ στα αστέρια, ενώ ο Βαϊμβάκης ξετύλιξε το σεντόνι. Περνάμε τώρα στην Goal News, όπου βλέπουμε φιέστα μέχρι τα αστέρια. Μοναδικές στιγμές μετά το τέλος του αγώνα, με τον κόσμο να χειροκροτεί όρθιο στους παίκτες, να ζητάει πρωτάθλημα και να αποθεώνει τον Αναστασίου. Πάρτι στην Λεωφόρο με φόντο το σεντόνι και αποθέωση του Παναθηναϊκού. 1-0 στην Τρίπολη με σκόρερ τον Μπέργκ στο τελευταίο του παιχνίδι με κόσμο στο σπίτι του. Οι πράσινοι έφτασαν στους 10 βαθμούς στα play-off και έχουν τον πρώτο λόγο για τα προκριματικά του Champions League. Πώς επηρεάζει τον Παναθηναϊκό ο χαμός που έγινε με τη Ρωσία? Γιατί οι πράσινοι ψηφίζουν δαγκωτό δόνι στην Κύπρο και το διπλό της Κοπεχάγης που έβαλε φωτιά στη Δανία? Ο Μπέργκ δηλώνει πως θέλω να παίξω Ευρώπη με το τριφύλι, ενώ ο Αναστασίου λέει για κάποιους ανεγκέφαλους. Παρακάτω βλέπουμε τον ΠΑΟΚ που πέτυχε την 20η του ανατροπή σε 30 μάτς, νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο και θέλει 2 νίκες για να είναι αυτός που θα πάρει την πρωτιά στα play-off. Μελίνο δένει το σεντόνι. 2 πάσες πάρε βάλη του Βραζιλιάνου ισάριθμα γκολ από Σαλπιγκίδη και Αθανασιάδη και απόδραση του δικέφαλου από το Περιστέριο που οι γηπεδούχοι ήταν αίτητοι για 24 μάτς. Παίκτης του Μάτσο Γλύκος που μπλόκαρε πέναλτι του Παπαδόπουλου στις καθυστερήσεις. Ενώ το μάτς κλειδί είναι το επόμενο το οποίο θα γίνει στην Τρίπολη. Βλέπουμε τώρα στο φως της Δευτέρας δεδομένο του Ντιόπ. Οι Ισπανοί υποστηρίζουν ότι 28χρονος Σενεγαλέζος Χαφ έπαιξε το τελευταίο του μάτς μπροστά στο κοινό της Λεβάντες και φτιάχνει βαλίτσες για άλλες πολιτείες.
το βάρος το να πείσουν τον παίκτη να ρίχνουν πια οι ερυθρόλευκοι, που είναι το πρώτο φαβορί, για να τον αποκτήσουν. Συνάντηση μέσα στην εβδομάδα, ωστόσο, θα πραγματοποιήσει και με τον μάνατζέρ του. Επιμένουν, διαβάζουμε παρακάτω για Κάπελ, συνεχίζονται τα ρεπορτάζ που κρατούν τον Ισπανό εξτρέμ της Sporting στο στόχαστρο των ερυθρολεύκων. Ενώ δεξιά βλέπουμε στην Αθήνα ο Μαρκάνο και ο ατζέντης του, η Νιάκη Μπάνιεθ, λέει ότι τελειώνει το θέμα μέσα στην εβδομάδα. Για 3 χρόνια θα υπογράψει στους Πειραιώτες ο Ισπανός αμυντικός. Προτάθηκε και ο Χαβιέρ Γκαρίδο της Νόριτς. Να δούμε τώρα την Πράσινη, η οποία λέει μας έστειλαν στα αστέρια. Μέγας είσαι Μάρκους και θαυμαστά τα έργα σου. Σκόραρε ξανά ο τεράστιος Σουηδός, χαρίζοντας 3 ακόμα χρυσούς βαθμούς στην Πανάθα. Ο καλός στρατιώτης Ρενέ, ο Χέντριστεν, πάτησε πάλι στη λεωφόρο για να συμβάλλει στην πράσινη εκτόξευση. Διαβάστε πού και γιατί έδωσε την φανέλα του ο Μπέργκ. Μαγική Κυριακή στο ναό, με λατρεία και αποθέωση για τον νέο Παναθηναϊκό που πάει καρφί για Σεντόνι. Να περάσουμε όμως τώρα και στην ώρα των σπορ. Όπου βλέπουμε ο Ντάνκο θέλει, η ΑΕΚ αποφασίζει. Ο Λίμπε είχε τετατέτ με τον Λάζοβιτς στον Βελιγράδι και ενημέρωσε χθες τους Μελισανίδη και Βάγεβιτς για όσα υπόθηκαν. Ο ξεκάθαρος Σέρβος, επιθετικός για την επιθυμία του να έρθει στην Ένωση, διαβάστε λοιπόν στην ώρα τι κρίνει την τελική απόφαση της ΑΕΚ που δεν θα αργήσει να προκύψει. Ενώ πάνω-πάνω βλέπουμε με τις αλλαγές έπαιξε μπάλα, κακή η ΑΕΚ μέχρι να μπουν στο μάτς Ανάκοκλου, Πατέλας. Και Ρόβας γύρισε το μάτς σε 1-2 μετά τα 65 λεπτά με γκολ ο Βίδα του Πεταβράδη στα 68 λεπτά και εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ραμά. Περνάμε τώρα στον πρωταθλητή, όπου ο τίτλος είναι «Ο μη εκβιασμοί για Πουλίδο, η σφαγή 2 μάνατζερ για τον Άσο της Τίγκρες». Όλα εντάξει με το θρύλο, αλλά οι εκβιασμοί παραμένουν. Δεξιά βλέπουμε το γλυκό αντίο του Ντιόπ, έτοιμος για το λιμάνι. Ενώ παρακάτω έχει το παρασκήνιο για την ελευθερία του Λαμπόμπα, ο ρόλος της ομάδας, η πίστη πως δεν έχει καμία δέσμευση και η παράμετρος του Μουντιάλ. Όλο το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ θα το δείτε στον πρωταθλητή. Ενώ δεξιά βλέπουμε το εξαιρετικό αφιέρωμα, τα μυστικά των 30 του ρόστερ για μια διαφορετική προσέγγιση για το συγκεκριμένο θέμα. Σειρά έχει τώρα ο Γαύρος. Διαβάζουμε στο Γαύρο, ψάχνει νέο τσόρι. Στην Αθήνα ο Μαρκάνο τελειώνει άμεσα του Ισπανού. Η αναζήτηση στη Ράγιο και όχι μόνο, ο Λαριβέη και οι άλλοι, ο Νιγεριανός έκπληξη από τη Λαπάλμας. Για Πουλίδο ο θρύλος έχει ήσυχο το κεφάλι του, πολύ απλά γιατί είναι διασφαλισμένος. Και ένας δικηγόρος διαχειρίζεται το όλο θέμα. Ωστόσο, είπε αντίο ο Ντιόπ στη Λεβάντε και οι Ισπανοί τον έχουν σίγουρο για τον Ολυμπιακό. Μάχη γίνεται και για τον Ινς μεταξύ Ίγκερ και Ολυμπιακού με φαβορή το Μιλάνο, επιμένει ο αγγλικός τύπος. Τεράστιο είναι το θέμα, η γηγενής είναι για τη συγκρότηση της λίστας του Champions League. Ενώ παρακάτω βλέπουμε στο προσκήνιο Κάσπερ Κούσκ, ο 22χρονος παίκτης θαύμα της Άλαμπουργκ στο στόχαστρο του θρύλου. Όργια με 12 γκολ και 11 assist στο πρωτάθλημα για τον διεθνή μεσοεπιθετικό. Ενώ κλείνουμε με την Live Sport, όπου βλέπουμε πρωταθλητή σε θέλουμε. 7 σελίδες αφιέρωμα στον Παναθηναϊκό. Ο Μπέρκ κρατούσε πάλι την μπακέτα, η πράσινη ορχήστρα πεάνιζε τον ύμνο του Champions League και η εξέδρα γιόρταζε και τραγουδούσε για τον αμέσως επόμενο στόχο του ΠΑΟΚ. Πάνω δεξιά βλέπουμε αφινιασμένος ήταν ο Μάρκους και καθαρίζει στα play-off μετά τα όρια στην Τρίπολη. Χρυσό γκολ και στην Λεωφόρο και φουλ εκτόξευση για τα αστέρια. Περιμένω να παίξω στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό, δηλώνει ο γνωστός ποδοσφαιριστής. Είδαμε τώρα και τα αθλητικά νέα. Να ρίξουμε όμως και μια ματιά στα 3 μέχρι τώρα πρωτοσέλιδα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα zoogla.gr. Βλέπουμε λοιπόν στο πρώτο πρωτοσέλιδο πράσινο φως για τις ευρωεκλογές. Ο Άριος Πάγος ενέκρινε την συμμετοχή 43 κομμάτων και συνδυασμών. Αναλυτικά η λίστα των υποψηφίων μπορείτε να τη βρείτε στο zoogla.gr. Αποσύρεται ωστόσο το ευρωψηφοδέλτιο της Εθνικής Αυγής. Συνεχίζουμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο όπου βλέπουμε τις αιματοβαμμένες κάλπες. Στρατιώτες της Ουκρανικής Εθνοφρουράς άνοιξαν πύρ και σκότωσαν πολίτη. Βίντεο και φωτογραφίες για τις χθεσινές εκλογές στην Ουκρανία, στην Ανατολική Ουκρανία. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά. Ενώ στο επόμενο πρωτοσέλιδο βλέπουμε «Ζητούνται κληρονόμοι» είναι ο τίτλος. Καλωστημένη απάτη με ορφανές κληρονομιές σε βάρος ανυποψίας των πολιτών. Ρεπορτάζ αποκλειστικά από το zoogla.gr.
Θα περάσουμε τώρα στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και τώρα θα πάμε να δούμε την συνέντευξη του Υπουργού Εργασίας κ. Βρούτση, ο οποίος μίλησε για την ανεργία, τις επικουρικές συντάξεις και άλλα θέματα της αρμοδιότητάς του. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι για πρώτη φορά, έπειτα από 5 χρόνια, παρατηρείται επίσημα μια πτωτική τάση της ανεργίας, ενώ δημιουργούνται τον Μάιο 30.000 μάλλον καινούργιες θέσεις εργασίας. Να δούμε την συνέντευξή του. Να πω ότι μεταξύ του 2010 και του 2015 γυναίκες που έπαιρναν τη σύνταξη στα 60 θα την παίρνουν στα 65 το 2015. Δηλαδή κάθε χρόνο αυξάνεται, κάθε χρόνο έχουμε συν ένα χρόνο αργότερα την καταβολή της σύνταξης με τον νόμο του 10. Αυτό το διαβολεμένο νόμο, θα τον εξηγήσουμε γιατί είναι διαβολεμένος νόμος, γιατί δημιουργεί πολλές παραμέτρους πολιτικές, οικονομικές και ασφαλιστικές. Υπουργέ, πάτε σε ενοποίηση ταμείων. Δηλαδή θα έχουμε πια ένα μεγάλο ΙΚΑ, ένα μεγάλο ΟΑΕ, ένα ΝΟΓΑ. Και εκεί σταματάμε. Ακούστε. Γνωρίζετε ότι εδώ και 2 χρόνια οι αλλαγές που έχουν γίνει στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας μας, όσο κρατάω το τιμόνι δηλαδή του Υπουργείου, αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση Σαμαράς του Υπουργείου Εργασίας δεν έχει προηγούμενο. Κάναμε τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα από τα πιο σύγχρονα πλέον συνταξιοδοτικά συστήματα σε επίπεδο ελέγχου και ενημέρωσης. Γνωρίζουμε και την παραμικρή σύνταξη που υπάρχει.
Δεν υπάρχουν πια μαϊμού συντάξει, τις νικήσαμε. Νοικοκυρέψαμε όλο το ασφαλιστικό, νοικοκυρέψαμε τα εφάπαξ, νοικοκυρεύουμε τις επικουρικές συντάξεις και πλέον εξηγένουμε και τις κύριες συντάξεις. Πάνω σε αυτό το πράγμα λοιπόν πρέπει να σας πω ότι την 1η Ιουνίου του 2013 που εκδόθηκε ο πρώτος ήλιος που μάθαμε ακριβώς ποιες είναι οι συντάξεις και οι συντάξεις της Ελλάδος, από πίσω, στις από πίσω σελίδες φάνηκε και η αδυναμία του συστήματος. Παρότι υποτίθεται με τον 3655 νόμο του 8 ενοποιήθηκαν τα ταμεία, από κάτω κρύβονται 92 διαφορετικοί κλάδοι ασφάλισης. Αυτά ενοποιούνται σε τρεις μεγάλους κλάδους. Δεν σημαίνει ότι είναι υγιές το σύστημα. Θα προχωρήσω ακόμα σε εξηγιάνσεις, σε παραμετρικές αλλαγές όπου χρειάζεται και όπου εντοπίζονται αδυναμίες. Και εδώ λοιπόν το θέμα της ενοποίησης των ταμείων είναι μια εξέλιξη θετική. Δεν θίγει σε τίποτα συντάξεις. Θα το δούμε αν θα είναι θετική. Ακούστε. Γιατί αν εσείς είστε στη ΔΕΗ και εγώ είμαι στο ΙΚΑ, ΔΕΗΤΖΙΣ θα κατέβει. Όχι. Θα πάει στα όρια του ΙΚΑ. Θα παίρνει λιγότερα. Διοικητική ενοποίηση με σκοπό την απλούστευση, τη μείωση διοικητικών βαρών, τον εξορθολογισμό, τη μείωση ταλαιπωρίας και πλέον το σύστημά μας να φαίνεται ότι είναι καθορισμένο με λιγότερα ταμεία, με λιγότερη πολυπλοκότητα. Δεν θα έχω λιγότερες παροχές αν ενταχθώ σε ένα ταμείο που δίνει λιγότερα. Καμία σχέση. Γιατί? Όχι, καμία σχέση, δεν θα δεχθούν συντάξεις, δεν θα δεχθούν παροχές, καμία σχέση δεν έχει αυτό που λέμε. Το κάνετε για να συμμαζέψετε το σύστημα και να το ελέγξετε. Ακριβώς. Να μαζευτεί, να νοικοκυρευτεί, να μειώσουμε τους χρόνους απόδοσης των συντάξεων, που σε συνδυασμό με τον Άτλα πλέον θα γίνει υπόθεση λίγων ημερών. Όλο αυτό είναι η καινούργια εικόνα, το νέο υγιές ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας. Τώρα. Θυμίζω όμως, κύριε Αυτιά, γιατί πρέπει να το ακούσει ο κόσμος και δεν δίνει τη ευκαιρία. Παραμετρικές αλλαγές γίνανε πάρα πολλές, χωρίς να έχουν τη μεγάλη εμβέλεια της είδησης, είχαν όμως αξία. Παραδείγματος χάρη, για να σας πω, για ακούστε. Έφερα νομοθεσία μέσα από την οποία έκλεισα μια τρύπα ότι υπήρχαν στην Ελλάδα δυνατότητα να εργάζεσαι και να μην πληρώνεις ασφαλιστικές φορές. Ναι. Δημιουργήσαμε το κέντρο ύπαρξης ασφαλιστικών εισφορών. Το ΚΑΟ. Δεν υπήρχε, βέβαια. Δεν ζητούσε κανείς ασφαλιστικές φορές. Χρωστούσε κάποιος. Καταργήσαμε τις συντάξεις των συνδικαλιστών. Καταργήσαμε τις συντάξεις των βουλευτών. Όλα αυτά δεν είναι υγεία. Χθες. Των νέων βουλευτών. Οι παλιοί θα τις πάρουν. Ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν 30 εκατομμύρια ευρώ δαπάνες στον ΟΓΑ. Με ενημέρωση ο διοικητής του ΟΓΑ, ο κύριος Βεργίνης, που δεν υπήρχαν παραστατικά. Και είναι μια καθιερωμένη διαδικασία στον ΟΓΑ δεκαετίες τώρα, χωρίς παραστατικά να πληρώνονται έξοδα κηδείας. Δηλαδή, αυτό δεν θέλει αλλαγή. Γιατί πόσο μιλάμε? 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ένα λεπτό. Είχατε 30 εκατομμύρια έξοδα κηδείας χωρίς ένα παραστατικό και τα έδινε το κράτος. Και πώς τα έδινε τα λεφτά το κράτος? Τα έδινε με καταστάσεις. Το ερώτημα, δηλαδή, κύριε Αυτιά, δήλωνε ο καθένας ότι είχε αυτά τα έξοδα και δίας, πήγαινε στο ταμείο, τα έπαιρνε και γεια σας. Το θέμα είναι ότι εντοπίστηκε, αλλάζει άμεσα. Αλλάζει άμεσα. Καλά, και βρέθηκε ένας υπουργός όλα αυτά τα χρόνια να πει: έλα εδώ, τι δίνουμε. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει βάθος ακόμα. Μάλιστα, πάμε ότι τώρα πρέπει στο άλλο. Ο υπουργός να μπορεί να κάνει αυτές τις παραμετρικές αλλαγές που θέσατε, να το εξηγιάνουμε. Αλλά να είστε σίγουροι, ο κόσμος που μας ακούει, τα 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχοι που μας ακούνε, ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Τρίπολη. Εκεί έστειλε μήνυμα βέβαιης νίκης της παράταξής του για τις επικείμενες ευρωεκλογές. Ενώ απαντώντας με το σύνθημα «Νέα Ελλάδα» ενάντια στις όποιες πεπιθήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ και δι' του κύριου Τσίπρα, ο οποίος με κάθε τρόπο υπονομεύει την πρόοδο και την εξέλιξη της χώρας σε ένα κομβικό σημείο για την σταθεροποίησή του στην Ευρωζώνη. Να δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κύριου Σαμαρά στην Τρίπολη. Νέα Ελλάδα που θα αφήσουμε σε αυτά τα νέα τα παιδιά γίνεται για όλους τους Έλληνες. Αφορά όλους τους Έλληνες. Χρειάζεται η Νέα Ελλάδα όλους τους Έλληνες. Όλους χωρίς εξαίρεση. Αλλά για να την οικοδομήσουμε πρέπει να ξεπεράσουμε τα παλιά, τα φθαρμένα, τα χρεοκοπημένα. Και τώρα είναι η ώρα της ευθύνης για όλους. Προσέξτε, εχθρός μας είναι η χαλαρότητα. Εχθρός μας είναι το «δε βαριέσαι». Ευθύνη μας είναι να στηρίξουμε τη σημερινή πορεία για τη Νέα Ελλάδα που γεννιέται. Και αυτά τα παιδιά είναι η Νέα Ελλάδα. Και εσείς είστε υπερήφανοι για αυτή τη Νέα Ελλάδα που θα έχουμε αύριο. Σας στην ιστορία που φτιάχνουμε όλοι μαζί οι Έλληνες. Βάλτε την υπογραφή σας σε αυτή την ιστορία.
στην καρδιά εδώ της Πελοποννήσου. Είναι το προμήνυμα της νίκης σε όλη τη χώρα. Είναι το μήνυμα που στείλατε εσείς απόψε σε όλο τον ελληνικό λαό. Από εδώ και από τώρα και στις επόμενες δύο εβδομάδες αυτό το μήνυμα της νίκης για την παράταξή μας θα σαρώσει όλη τη χώρα. Μήνυμα νίκης λοιπόν απόψε. Ευχαριστώ από καρδιάς για τον αγώνα σας. Ευχαριστώ για την υποδοχή σας. Καλό κουράγιο. Καλό αγώνα. Μιλάμε. Τα δικά σας τα όνειρα των γονιών και να δώσουμε το διαβατήριο της ελπίδας σε αυτά τα νέα τα παιδιά για να μπορούν πραγματικά να δουν ότι μπορεί με την ευθύνη, μπορεί εκείνοι να κρατήσουν ψηλά τη σημαία της αλλαγής στην Ελλάδα, τη σημαία της μεταρρύθμισης της μεγάλης που θα φέρει την πρόοδο όλοι προς το πλήρω. Στον Υπουργό Υγείας Άγιον Γεωργιάδη θα πάμε τώρα, όπου επισκέφθηκε το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα. Εκεί ο κύριος Γεωργιάδης επιθεώρησε τα έργα που γίνονται στο οκτώωροφο κτίριο του νοσοκομείου και κατόπιν κατευθύνθηκε στην καρδιολογική κλινική. Ο Υπουργός Υγείας έγινε δέκτης παραπώνων ωστόσο και διαμαρτυρίας από αγανακτισμένη πατρινή. Η πολίτης διαμαρτυρήθηκε έντονα στον Υπουργό, γιατί όπως είπε είναι εκπαιδευτικός που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ έχει πρόβλημα υγείας. Να δούμε τι συνέβη στην Πάτρα. Το χειρουργείο παίρνουν 67 και πάνω. Εγώ είμαι 40 χρονών, κύριε Υπουργέ. Δεν μπορώ να κάνω παιδιά, γιατί παίρνω αντιπηκτικό. Έχω συνέχεια προβλήματα. Μπαίνω για ένα δόντι και κάθομαι 5 μέρες στην καρδιολογική, γιατί έτσι ορίζει το πρωτόκολλο. Είμαι συνέχεια και κάνω εξέταση αίματος και θεωρείτε εσείς που αλλάξατε τα ποσοστά, δεν ξέρω ποιος τα άλλαξε, ότι εγώ είμαι υγιέστατη. Εγώ λοιπόν σας αναφέρω ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή κινδυνεύω να πάθω εγκεφαλικό υδρόβωση. Αυτό που ακούτε. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πείτε ποιος άλλαξε τα ποσοστά αναπηρίας. Έφτασα εδώ αυτή τη στιγμή. Δεν έχω μάθει να το κάνω αυτό ποτέ στη ζωή μου. Καλά, καλά. Είμαι εκπαιδευτικός σε διαθεσιμότητα από τον περασμένο Ιούλιο. Περίμενα να περάσω 13 μήνες και μου δώσανε 45. Αυτό λοιπόν να το κοιτάξετε. Εγώ δεν ήρθα ποτέ στο γραφείο σας και σε κανένα άλλο γραφείο. Θέλω να μου πείτε γι' αυτό εδώ και ότι δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Πρώτα απ' όλα, την αφόρσα στο γραφείο μου. Όπως τα ποσοστά αναπηρίας δεν μπορούσα να κάνω απολύτως τίποτα. Δεν μπορούσα να τα ποσοστά. Όπως θέλετε, σαν αρμοδιό του Υπουργείου Εργασίας. Παρά τα αυτά, δεν θα αποθυμώσω. Τα ποσοστά χωρίζονται από τις επιστημονικές επιτροπές που έχει στήσει το Υπουργείο Εργασίας και βάζει τα ποσοστά. Δεν τα καθορίζουν οι υπουργοί τα ποσοστά. Τα καθορίζουν και οι επιστημονικές επιτροπές προς βάση του τι ισχύει. Και εκτελούν εντολές. Προς βάση του τι ισχύει. Αν θέλετε να παντρευτείτε κάτι γραφείο, θα πάτε να βρείτε στο Υπουργείο της Εργασίας. Αυτό είναι σε επιτροπές και βάζει τα ποσοστά. Εμένα με ρωτήσει για το πώς βγαίνει τα ποσοστά. Εσείς ξέρω, έχετε συνεργάτες στο γραφείο σας. Μπορείτε να επιμείνετε στο λοιπόν, ζήτημα. Άρα λοιπόν, καλώς σας εμένα γιατί είμαι πολύ ανοιχτός να ακούω. Δεν είναι δικό μου θέμα, αλλά εν τη ευρυτέρα ενία όλα τα θέματα. Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη δήλωσε σε συνέντευξή της στην διαδικτυακή τηλεόραση του ΑΜΠΕ λίγο πριν αναχωρήσει για το ταξίδι της στην Αυστραλία, πως η επίσκεψή της είναι μια αφετηρία στην συγκεκριμένη χώρα για την προβολή της Ελλάδας. Να δούμε την συνέντευξή της. Ε,
Κυρία Κεφαλογιάννη, το Σάββατο πετάτε για την Αυστραλία. Ένα πολύ περιεκτικό ταξίδι και μάλιστα πολύ σύντομο, σε 5 ημέρες. Θα θέλατε να μας μιλήσετε γι' αυτό? Είναι ένα ταξίδι που ξεκίνησε μετά από πρόσκληση της κυβέρνησης της Αυστραλίας. Έχουμε άλλωστε να υπογράψουμε μια διμερή συμφωνία για την κινητικότητα των νέων. Και βεβαίως λόγω του χαρτοφυλακίου μου θεωρούμε ότι η Αυστραλία είναι μια πάρα πολύ σημαντική αγορά, στην οποία δεν έχουμε δώσει την έμφαση που θα έπρεπε να είχαμε δώσει μέχρι τώρα. Μια αγορά που μας ενδιαφέρει τόσο για να προσελκύσουμε επισκέπτες, όσο και για να προσελκύσουμε επενδυτές. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή, όχι μόνο με την ελληνική ομογένεια που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ δυναμική και πολύ άριθμη, αλλά και με Αυστραλούς οι οποίοι μπορεί να ενδιαφέρονται τόσο να επισκεφθούν τη χώρα μας όσο και να επενδύσουν. Γι' αυτό άλλωστε και το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψής μας ξεκινάει με ομιλία μου στο επιμελητήριο στην Μελβούρνη, όπου θα εκθέσω όλες τις επενδυτικές ευκαιρίες που μπορεί να έχουν Αυστραλοί και Έλληνο-Αυστραλή στην Ελλάδα. Η συμφωνία αυτή, Work and Holiday, αφορά τους φοιτητές. Μπορείτε να μας πείτε αν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός και με ποιες προϋποθέσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή? Αφορά τους νέους 18 με 31 ετών και, όπως είπατε, μιλάμε για φοιτητές. 500 στον αριθμό. Θα έλεγα ότι άρα είναι και λίγο πιο πολύ σαν ένα πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο όμως θεωρούμε ότι αν έχει την επιτυχία που προσδοκούμε να έχει, θα μπορούσε από εκεί πέρα να επεκταθεί. Και δίνεται η δυνατότητα να συνδυάσουν ένα ταξίδι στην Αυστραλία, ή αντίστοιχα Αυστραλία στην Ελλάδα, με άδεια εργασίας. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για νέους και πρέπει να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο έχει προετοιμαστεί εδώ και αρκετά χρόνια και απλώς δίνεται η ευκαιρία να υπογραφεί τώρα στο επίσημο ταξίδι το δικό μου με τον ομόλογό μου υπουργό που έχει και τα θέματα μετανάστευσης. Σκοπός ταξιδιού σας είναι η προσέλκυση τουριστών και επενδύσεων. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, τους τουρίστες, οι οποίοι είναι πάρα πολύ λίγοι σε σχέση με άλλους λαούς, ανέρχονται περίπου σε 120.000 το χρόνο. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να διευρύνετε αυτόν τον αριθμό? Ναι, θα σας πω πρώτα απ' όλα βέβαια ότι η Αυστραλία είναι μια χώρα που είναι αρκετά μακριά και το βλέπουμε ότι ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο που αν θέλετε είναι ο πρώτος προορισμός των Αυστραλών στην Ευρώπη, τα νούμερα δεν είναι πολύ υψηλότερα από αυτά που έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή μιλάμε για 170.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 120.000 στην Ελλάδα. Βεβαίως το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα έρχονται κυρίως ομογενείς. Εμείς λοιπόν έχουμε στόχευση όχι μόνο να δώσουμε ένα μήνυμα στους ομογενείς της Αυστραλίας να επισκέπτονται τη χώρα μας, αλλά να δώσουμε μήνυμα και στους Αυστραλούς να έρθουν στην Ελλάδα, να γνωρίσουν από κοντά τις ομορφιές της χώρας μας, να συνδυάσουν βεβαίως την επίσκεψή τους με την πολύ μεγάλη πολιτιστική παράδοση που έχει η Ελλάδα, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Αυστραλούς, ή βεβαίως και για ένα, αν θέλετε, ιστορικού ενδιαφέροντος ταξίδι. Διότι μην ξεχνάτε, εγώ επειδή είμαι από την Κρήτη, έχω ζήσει από πάρα πολύ κοντά όλη την ιστορία των Αυστραλών πολεμιστών που συνέβαλαν τα μέγιστα στην μάχη της Κρήτης το 1941. Για πάρα πολλά χρόνια έρχονταν πάρα πολλοί Αυστραλοί στην Κρήτη τον Μάιο μήνα για να αποτίσουν φόρο τιμής στους ήρωες αυτούς. Συνεχίζουν να έρχονται όλοι αυτοί στην Κρήτη. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το δημιουργήσουμε ως ρεύμα σε ακόμα μεγαλύτερη διάσταση. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα που συνδέουν την Ελλάδα και την Αυστραλία. Ενδεχομένως να χρειάζεται πιο πολύ να τα προβάλλουμε. Η επίσκεψή μου λοιπόν, αν θέλετε, είναι και μια αφετηρία μιας μεγαλύτερης προβολής της Ελλάδας στην Αυστραλία. Και κυρίως αυτό. Ναι, βεβαίως πάντα οι ομογενείς μας στηρίζουν και η αλήθεια είναι ότι από πλευράς ομογένειας της Αυστραλίας έχουμε δει ότι όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε πολύ μεγάλη στήριξη της προσπάθειας της Ελλάδας, αλλά θέλουμε και οι Αυστραλοί να έρθουν στη χώρα μας και να μας γνωρίσουν καλύτερα. Όσον αφορά τις επενδύσεις, βλέπουμε ότι το ενδιαφέρον των Αυστραλών σε αυτό το τομέα ήταν σχετικά μικρό στην Ελλάδα. Σαφώς οι επενδύσεις απαιτούν και ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, όπως επίσης και την επίλυση θεμάτων γραφειοκρατίας.
Θέλω να σας πω ότι οι επενδύσεις στον τουρισμό είναι το στοίχημα και ο στόχος του Υπουργείου Τουρισμού. Και για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον, πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά τις αντιδοτήσεις. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και αυτό ήταν πάντα ένα πρόβλημα και ένας παράγοντας που σε πολλές περιπτώσεις έχει αποτρέψει δυνητικούς επενδυτές στο να επενδύσουν στην χώρα μας. Εμείς λοιπόν στο Υπουργείο Τουρισμού από την πρώτη στιγμή έχουμε βάλει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για τις επενδύσεις, τόσο με την νομοθεσία που έχουμε περάσει ήδη από τη Βουλή, όσο και με υπουργικές αποφάσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε προς τους υποψήφιους επενδυτές, λέγοντάς τους ότι εδώ στο Υπουργείο Τουρισμού, σε ό,τι αφορά τουριστικές επενδύσεις, υπάρχει υπηρεσία μιας στάσης, στην οποία μπορούν να απευθύνονται, και εμείς είμαστε εκείνοι που τους βοηθάμε να πραγματοποιήσουν την επένδυσή τους από πλευράς αδειοδοτήσεων. Ήδη πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολλά επενδυτικά σχέδια που έχουν κατατεθεί. Έχουν ήδη εγκριθεί δύο πολύ μεγάλα τέτοια σχέδια και βρισκόμαστε σε μια διαδικασία για να εγκρίνουμε και τα υπόλοιπα τρία-τέσσερα πολύ μεγάλα σχέδια μέσα στο 2014. Πολλών εκατομμυρίων ευρώ, δεν μπορώ να σας πω πρόχειρα αυτή τη στιγμή κάποιο νούμερο, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι μιλάμε για καινούργια προϊόντα, μιλάμε για επενδύσεις οι οποίες θα μπορέσουν να δώσουν πρώτα απ' όλα την ευκαιρία σε περιοχές της χώρας που ενδεχομένως να μην έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ τουριστικά ακόμα. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η περιφερειακή ανάπτυξη και να μπορέσουν όλες οι περιοχές της χώρας να έχουν τα ωφέλη από τον τουρισμό. Και μιλάμε και για επενδυτικές προτάσεις που θα μας βοηθήσουν να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο, διότι συνδυάζουν με ειδική τουριστική υποδομή την όποια ξενοδοχειακή υποδομή, που σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε επισκέπτες στη χώρα μας όχι μόνο για τον ήλιο και τη θάλασσα, να ξεφύγουμε αυτό που θέλουμε από αυτό το μοντέλο, αλλά και να έρθουν στην Ελλάδα για γκολφ, να έρθουν για τουρισμό ευεξίας, για σπα, και να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε την τουριστική προσφορά. Αυτά λοιπόν τα επενδυτικά όλα σχέδια είναι προς αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει ενδιαφέρον επενδυτικό και ότι και εμείς από πλευράς Υπουργείου Τουρισμού δουλεύουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να δίνουμε στους επενδυτές την δυνατότητα να παίρνουν τις εγκρίσεις και τις αδειοδοτήσεις τους όσο το πιο, σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Νομίζω λοιπόν αυτό το μήνυμα είναι πάρα πολύ ισχυρό και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε και στην Αυστραλία στην επαφή μας με τους επιχειρηματίες. Όσον αφορά το φορολογικό όμως, αυτό είναι η γραφειοκρατία. Το κομμάτι της φορολογίας όμως... Εγώ θέλω να σας πω ότι περισσότεροι επενδυτές έχουν αποθαρρυνθεί από τη γραφειοκρατία παρά από οτιδήποτε άλλο. Εμείς έχουμε δει ότι επενδυτές βλέπουν ότι μπορεί να τους συμφέρει μια επένδυση στη χώρα μας, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος ακόμα και μέσα στα χρόνια της κρίσης πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά πάντα το μπλοκάρισμα ήταν στο κομμάτι των αδειοδοτήσεων και στο κομμάτι της γραφειοκρατίας. Δηλαδή έχουμε δει ότι πάρα πολλοί έχουν αποθαρρυνθεί από αυτό και μόνο και έχουν φύγει. Επομένως, είναι πάρα πολύ κρίσιμο να μπορέσουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να μπορούν να προχωρήσουν το αδειοδοτικό κομμάτι όσο τον πιο γρήγορα. Προφανώς και το φορολογικό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, μια σημαντική παράμετρος και έχει γίνει και μια μεγάλη προσπάθεια και σε αυτό να μπορούμε να είμαστε στον πιο ελκυστική. Προφανώς χρειάζεται να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα και η σταθερότητα είναι σίγουρα το πιο βασικό. Αλλά με τους περισσότερους επενδυτές με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει, μας έχουν πει ότι αυτό που τους τρόμαζε περισσότερο στη χώρα ήταν η γραφειοκρατία. Επομένως, η ελάφρυνση της γραφειοκρατίας είναι πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα. Πιστεύετε ότι το θέμα της Ουκρανίας θα επηρεάσει τον τουρισμό στην Ελλάδα, ως προς την προσέλευση των Ρώσων τουριστών, βέβαια. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, έχετε δίκιο ότι και οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αφορούν τους Ρώσους πολίτες στο σύνολό τους. Αφορούν κάποια πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα. Επομένως, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τη διαδικασία των θεωρήσεων και μάλιστα το Υπουργείο Εξωτερικών, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, έχει επιμείνει στο ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην προσέλκυση επισκεπτών από την Ρωσία και άρα προσπαθεί να βελτιώσει όσο δυνατόν περισσότερο όλη την διαδικασία της χορήγησης των θεωρήσεων. Άλλωστε το 2013 ήταν μια χρονιά που πραγματικά το Υπουργείο Εξωτερικών βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορέσουμε να έχουμε ένα πάρα πολύ αυξημένο ρεύμα
επισκεπτών από την Ρωσία, ακριβώς με την όλη ελάφρυνση της διαδικασίας των θεωρήσεων. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και φέτος, και μάλιστα αυτό είναι και το μήνυμα που μια αποστολή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας και το Υπουργείο Τουρισμού μετέφερε ως μήνυμα και στους tour operators της Ρωσίας σε επίσκεψη που έγινε τον Απρίλιο στην Μόσχα. Και η προσπάθειά μας ακριβώς θα εστιαστεί σε αυτό. Δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής να ανακόπτει το ρεύμα αυτό και όλη η διαδικασία των θεωρήσεων θα συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό που είχε και το 2013. Ποια είναι η σχέση μας με την αγορά της Κίνας, η οποία είναι μια τεράστια αγορά. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και πού στοχεύουμε? Κοιτάξτε, η αγορά της Κίνας είναι αυτή τη στιγμή η πιο δυναμική αγορά εξερχόμενου τουρισμού. Θέλουμε εμείς ως Ελλάδα να προβάλλουμε την χώρα μας μέσω των πιο δημιουργικό τρόπο στην Κίνα, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και μια τεράστια αγορά. Και θέλουμε να είμαστε μία από τις χώρες που θα γνωρίσουν και θα θελήσουν να επισκεφθούν όχι μόνο μία, αλλά πολλές φορές. Σίγουρα οι αριθμοί μέχρι στιγμής δεν είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλοι, γιατί ξέρετε, υπάρχει και ένα θέμα ότι μετράμε μόνο τους Κινέζους που έρχονται στη χώρα μας ως πρώτο, που έχουν τη χώρα μας ως πρώτο σταθμό τους στην Ευρώπη, ενώ είναι 10 φορές παραπάνω οι Κινέζοι που επισκέπτονται τη χώρα μας έχοντας ήδη επισκεφθεί κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης. Και γι' αυτό και νομίζω ότι είναι σημαντικό να προσπαθούμε να δείξουμε στην Κίνα συνολικά την Ευρώπη και όχι μόνο την Ελλάδα. Παρόλο που ο δικός μας στόχος είναι να είναι η Ελλάδα ο πρώτος σταθμός τους στο ταξίδι τους στην Ευρώπη. Στην Κύπρο θα πάμε τώρα και στην Αλεξάνδρα Αταλίδου, η οποία είναι η αναπληρώτρια διευθύντρια του Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο νησί. Μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή της δήλωσε ότι οι Κύπροι θεώρησαν την περσινή απόφαση του Eurogroup ως τιμωρία και αναγνωρίζει ότι οι όροι που τέθηκαν ήταν αυστηροί. Να δούμε ένα απόσπασμα από την συγκεκριμένη συνέντευξη. Την 1η Μαΐου συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις επικείμενες ευρωεκλογές η Κυπριακή Δημοκρατία θα πάρει μέρος για τρίτη φορά. Στην Κυπριακή Δημοκρατία αναλογούν 6 ευρωβουλευτές. Βρισκόμαστε στο σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία και είναι μαζί μας η αναπληρώτρια διευθύντρια του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Αλεξάνδρα Αταλίδη. Μετά τα όσα μεσολάβησαν πέρσι με το Eurogroup, το μνημόνιο κτλ., γιατί ο Κύπριος να εμπιστευτεί την Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί η Κύπρος ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προβλήματα της Κύπρου θα λυθούν μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς τα προβλήματα σήμερα είναι τόσο μεγάλα που καμία χώρα, νομίζω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει από μόνη της. Είτε αυτά είναι τα οικονομικά προβλήματα, είτε αυτά είναι τα προβλήματα της ανεργίας, είτε άλλα μεγάλα προβλήματα όπως κλιματική αλλαγή, όπως ανταγωνιστικότητα. Ο Κύπριος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν ένας στόχος μεγάλος εθνικός. Τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι δύσκολα. Χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν ξέρουμε πόσο δύσκολα θα ήταν. Γι' αυτό νομίζω ότι οι συζητήσεις περί λύσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε είναι προσιτές, ούτε θα μπορούσαν νομίζω να εφαρμοστούν στην περίπτωση της Κύπρου. Και γι' αυτό νομίζω και όλη η ηγεσία, ναι μεν με όλη την κριτική που εξασκεί, μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βρει τις λύσεις. Το τελευταίο ευρωβαρόμετρο έδειξε ότι η κυπριακή κοινή γνώμη δεν εμπιστεύεται ούτε τους πολιτικούς ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο εξηγείται αυτό? Οι Κύπροι ερμήνευσαν την απόφαση του Eurogroup ως πολύ αρνητική. Πρέπει να πω ότι και πάρα πολλές πολιτικές δυνάμεις έχουν συνεισφέρει σε αυτό. Δηλαδή θεωρήθηκε ενός μία τιμωρία για την Κύπρο. Από την άλλη την πλευρά όμως είναι και μια στήριξη για να μην καταρρεύσει τελείως η οικονομία. Νομίζω ότι χρειαζόταν ένας πιο νυφάλιος διάλογος μεταξύ και της πολιτικής ηγεσίας της Κύπρου και των πολιτών της Κύπρου για να καταλάβουν ακριβώς πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, γιατί φτάσαμε εκεί που φτάσαμε και γιατί έπρεπε να πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Οι Κύπροι θεωρούν ότι τους συμπεριφέρθηκε διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και γι' αυτόν τον λόγο
Υπάρχει αυτή τη στιγμή έναν πολύ αρνητικό αίσθημα, το οποίο και εμείς αντιμετωπίζουμε σαν γραφείο στην προσπάθεια μας να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες. Νομίζω ότι όταν αρχίσει να καταλαγιάζει λίγο αυτός ο θυμός, θα δούμε τα πράγματα πιο νυφάλια. Ναι, ήταν αυστηρή η όρη που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κύπρο. Είχε όμως και η Κύπρος κάποια ευθύνη στον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα για να φτάσουν τα πράγματα ως εκεί που έφτασαν, και νομίζω ότι οι Κύπροι πολίτες σιγά σιγά το αντιλαμβάνονται αυτό. Το ιδιαίτερο γνώρισμα αυτών των ευρωεκλογών είναι ότι έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν και οι Τουρκοκύπροι. Μάλιστα, 5 Τουρκοκύπροι κατέρχονται ως υποψήφοι. Ωστόσο, η τουρκοκυπριακή ηγεσία και τα μεγάλα τουρκοκυπριακά πολιτικά κόμματα έχουν δώσει κατεύθυνση στους Τουρκοκύπριους να μην πάρουν μέρος στις ευρωεκλογές. Γιατί αυτό? Γιατί η τουρκοκυπριακή πολιτική ηγεσία ήθελε να γίνουν ξεχωριστές εκλογές. Αυτό είναι που ζητούν. Η Κυπριακή Δημοκρατία όμως, η οποία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όλα τα εδάφη της, έχει κηρύξει την Κύπρο μίαν επικράτεια και άρα μίαν εκλογική διαδικασία. Τώρα, 5 υποψήφοι θα λάβουν μέρος στις εκλογές, ένας ανεξάρτητος, 2 υποψήφοι σε ένα συνδυασμό είναι το Κυπριακόν Σοσιαλιστικών Κόμμαν των Τουρκοκυπρίων, και επίσης είναι μια δικοινοτική πλατφόρμα, είναι η Δράση, και έχει 3 Ελληνοκύπριους, 3 Τουρκοκύπριους. Νομίζω ότι αυτό θα δώσει όθηση σε κάποιους Τουρκοκυπρίους, όχι μεγάλα ποσοστά, να λάβουν μέρος στις εκλογές που θα γίνουν την Κυριακή 25 Μαΐου. Δεν θα είναι φυσικά, δεν θα είναι μεγάλη συμμετοχή. Γιατί ακριβώς όπως είπατε και εσείς, τα κόμματα τα τουρκοκυπριακά έχουν τοποθετηθεί κατά τη συμμετοχή των τουρκοκυπριών. Δεδομένου ότι όπως λέτε δεν θα είναι μαζική η προσέλευση των τουρκοκυπρίων στις κάλπες, υπάρχει το ενδεχόμενο να ξαναεπανέλθει το θέμα της παρουσίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Τουρκοκυπρίων ως παρατηρητών? Δεν το γνωρίζω αυτόν. Αυτό είναι θέμα μεταξύ της τουρκοκυπριακής πολιτικής ηγεσίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και φυσικά και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το τι θα αποφασίσει η πολιτική ηγεσία είναι διαφορετικό, αν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπάρχουν παρατηρητές. Κυρία Ανταλίδη, πώς σχολιάζετε τα ευρήματα δημοσκοπήσεων σε ευρωπαϊκές χώρες που δείχνουν ότι τα ευρωσκεπτικιστικά ή και ακραία αντιευρωπαϊκά κόμματα στη δεξιά και την αριστερή άκρη του πολιτικού φάσματος θα καταγράψουν ιστορικό ρεκόρ? Ορισμένοι λένε ότι μπορεί να φτάσουν και το 30%. Από τις ενδείξεις που έχουμε εμείς, και είναι ενδείξεις βασικά, γιατί βασίζονται πάνω σε δημοσκοπήσεις που γίνονται στα κράτη-μέλη και από εκεί βγαίνουν οι ενδείξεις, δεν είναι τόσο μεγάλη η άνοδος καταρχήν. Δηλαδή θα υπάρξει σίγουρα άνοδος και από τις δύο πλευρές του ημικύκλειου, όπως λέμε, και στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά. Αλλά σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παραμείνει στα χέρια των δημοκρατικών δυνάμεων. Οι τελευταίες ενδείξεις που έχουμε δείχνουν περίπου την ομάδα του Λαϊκού Κόμματος και την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών να είναι περίπου στα ίδια επίπεδα, από 200 και κάτι έδρες η κάθε ομάδα, που σημαίνει πέραν του μισού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν υπολογίσουμε μέσα σε αυτές τις δυνάμεις τους πράσινους, τους φιλελεύθερους και την Ενωμένη Αριστερά, ως τα κόμματα που είναι τα δημοκρατικά μαζί με τους μεταρρυθμιστές και, που είναι από την... Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώνει ημερίδα για την Ευρωπαϊκή Μέρα Οδικής Ασφάλειας στο Ζάπιο, στο Μέγαρο της στην Αθήνα. Εκτός από φορείς που ασχολούνται με θέματα οδικής ασφάλειας, ήταν και μέλη του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, όπου μέσα από μια βιωματική εκπαίδευση μας μαθαίνουν την σωστή και ασφαλή οδήγηση. Να δούμε το συγκεκριμένο βίντεο. Η μερίδα με τίτλο «Ασφαλείς και ευφυείς υποδομές» πραγματοποιήθηκε στο Ζάπιο Μέγαρο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Οδικής Ασφάλειας. Θέλουμε να έχουμε ασφάλεια στους αυτοκινητοδρόμους, πρέπει να έχουμε σωστή διαχείριση. Η διαχείριση δεν είναι κάτι που πέφτει από τον ουρανό σαν μάνα, είναι κάτι που απαιτεί διαχειριστές. Ο διαχειριστής της οδικής κυκλοφορίας είναι εκείνος που ξέρει τι πρέπει να προσφέρει,
πόσα το προσφέρει, αλλά κυρίως πόσο κοστίζει αυτό. Στην ημερίδα παραβρέθηκαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, εμπειρογνώμονες, ενδιαφερόμενα μέρη και ηθήνοντες, οι οποίοι συζήτησαν και αντάλλαξαν τεχνογνωσία, πρότειναν βασικές δράσεις και πρακτικές, προκειμένου το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στους δρόμους να αποκτήσει μια υπόσταση και να μην παραμένει ένα αντικείμενο διαπιστώσεων της κατάστασης. Και οτιδήποτε γίνεται εκτός στρατηγικού σχεδίου, φιλότιμες προσπάθειες αλλά αποσπασματικές, χωρίς διαχρονικότητα, ερασιτεχνικές, όχι μόνον δεν κάνουν καλό, αλλά μπορεί να κάνουν βαριά βλάβη στο σύστημα και κυρίως να μεταφέρουν παραπλανητικές εντυπώσεις. Δεν μπορούμε με ένα μάθημα που θα αναφέρεται στην κυκλοφοριακή αγωγή να πούμε κάναμε το καθήκον μας. Εντός και εκτός του Ζαπίου, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς και φορείς που ασχολούνται με την οδική ασφάλεια είχαν στήσει τους δικούς τους χώρους για να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους συμμετέχοντες στην ημερίδα μέσα από προσομοιωτές ανατροπής και σύγκρουσης, εξοπλισμό βιωματικής εκπαίδευσης για θέματα οδικής ασφάλειας. Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς έχει πολύ δυναμική παρουσία σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας εδώ στο Ζάπιο και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που οι εφαρμογές, οι βιωματικές εφαρμογές του Ινστιτούτου συγκέντρωσαν και στη χθεσινή Σύνοδο Υπουργών το ενδιαφέρον πολλών υπουργών που επισκέφτηκαν τους χώρους επίδειξης με τις εφαρμογές του Ινστιτούτου και ιδιαίτερα του Αντιπροέδρου της Κομισιόν και Επιτρόπου για τις Μεταφορές του κ. Σιμ Κάλλας, ο οποίος είδε όλες τις εφαρμογές του Ινστιτούτου επικεντρώνοντας στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά του οδηγού. Ένα ζήτημα που στη χώρα μας πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ και σήμερα μέσα από τις εφαρμογές και τις καλές πρακτικές που επιδεικνύονται παράλληλα με την διάσκεψη που γίνεται με το conference που πραγματοποιείται εδώ στο Ζάφιπιο, παρουσιάζονται αυτές οι καλές πρακτικές και το έργο του Ινστιτούτου που αγωνιά και αγωνίζεται για τα θέματα της παιδείας και του πολιτισμού και βέβαια κυρίως την πρόληψη, στοχεύοντας την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Ένα ακόμα μέσο για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων είναι και η χρήση της τεχνολογίας. Εμείς κοιτάμε το θέμα αυτό πλευράς τεχνολογίας. Και όταν λέω τεχνολογία εννοώ όλα τα συστήματα ευθειών μεταφορών όπως τα λέμε, μέσω των οποίων μπορούμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια των μεταφορών ευρύτερα. Θέματα όπως το e-call το οποίο έχει αποκτήσει και δημοσιότητα στην Ελλάδα τώρα τελευταία. Θέματα όπως η νέα γενιά οχημάτων τα οποία θα έχουν διάφορους βαθμούς αυτοματισμού έως και πλήρη αυτοματισμό. Η ηλεκτροκίνηση και διάφορα άλλα τέτοια ζητήματα έρχονται να βοηθήσουν ακριβώς στο να μειώσουμε τα ατυχήματα, να κάνουμε πιο ασφαλείς τις μεταφορές μας και ταυτόχρονα πιο αποδοτικές. Η χώρα μας υστερεί στο θέμα της οδικής ασφάλειας, υστερεί στα θέματα παιδείας, είναι κάτι που το βλέπουμε, κάτι για το οποίο αγωνιζόμαστε και αγωνιούμε και ελπίζουμε ότι αυτή η διοργάνωση, η ευρωπαϊκή διοργάνωση στα πλαίσια της ελληνικής προεδρίας σήμερα εδώ στο Ζάπιο θα είναι μια πολύ σημαντική αρχή για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα μας. Ο οδηγός εξορισμού αγαπάει τη ζωή του. Άρα λοιπόν ένας που παίρνει το τιμόνι πρέπει να ξέρει ότι βγαίνοντας έξω δεν είναι ένα ασφαλές περιβάλλον, άρα ένα ανασφαλές. Αν λοιπόν σέβεται ο ίδιος τον εαυτό του, πρέπει να ξέρει ότι παίρνει το τιμόνι, δεν πρέπει να έχει πιει, δεν πρέπει να τρέχει υπερβολικά, πρέπει να σέβεται το δίπλα του. Αν όμως σε αυτό προσθέσουμε και τον τρόπο της σωστής διαχείρισης της όλης κυκλοφορίας, όπου θα παντρέψει όλους τους διαφορετικά σκεπτόμενους αυτοκινητιστές, ο οποίος είναι ο ένας δίπλα στον άλλον, στο τέλος έχουμε μια ροή κυκλοφορίας ασφαλή. Και αυτό το πράγμα σας λέω δεν προσφέρεται εξ ουρανού. Το βασικό μήνυμα που εξέπεμψαν όσοι βρέθηκαν στην ημερίδα, ώστε να μην βάφεται η άσφαλτος με αίμα, ήταν ότι πρέπει ο καθένας ξεχωριστά να μάθει να σέβεται όταν οδηγεί, πρώτα τον εαυτό του και εν συνεχεία τους άλλους οδηγούς. Γιορτή πραγματοποιήθηκε για τα 66 χρόνια από την ανεξαρτησία του Ισραήλ, καθώς και για την αποχαιρετιστήρια τελετή για τον πρέσβη Αριέ Μέκελ μετά από 4 χρόνια θητείας του στην Αθήνα. Στα χρόνια αυτά, οι σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ έφτασαν στο υψηλότερο σημείο που γνώρισαν ποτέ. Ο πρέσβης Μέκελ ήταν από τους πρωταγωνιστές αυτής της προσέγγισης. Οι δύο κυβερνήσεις εμφανίζονται αποφασισμένες να συνεχίσουν με τους ίδιους ρυθμούς την ολόκληρη ενίσχυση των σχέσεών τους στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της ενέργειας, της άμυνας, του τουρισμού, της παιδείας καθώς και του πολιτισμού. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Η
Η βράβευση του απερχόμενου πρέσβη του Ισραήλ Άριε Μέκελ από τον Υπουργό Πολιτισμού Πάνο Παναγιωτόπουλο έγινε στη δεξίωση που δόθηκε για τη συμπλήρωση 66 χρόνων από την ανεξαρτησία του κράτους του Ισραήλ, παρουσία του Προέδρου της Βουλής, Υπουργών, Βουλευτών, της στρατιωτικής ηγεσίας, εκπροσώπων της Εκκλησίας και του επιχειρηματικού κόσμου και από τις δύο χώρες. Οι κυβερνήσεις των δύο χωρών εργάστηκαν τα τελευταία χρόνια και με γοργό βηματισμό προχώρησαν την υπόθεση της αναβάθμισης και περαιτέρω σύσφυξης των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών, μεταξύ των δύο λαών. Achieved what we have achieved under these circumstances is almost a miracle, and it was not done out of thin air. It came because of the activities of the people from both countries. I had the pleasure to witness this great achievement in October of last year when Prime Minister Samaras and about 8 ministers from Greece came to Israel and spent an entire day with Prime Minister Netanyahu and his cabinet. Some of the members that are here tonight were there too. And this was an indication of this great government-to-government achievement, but not only government-to-government, but even more importantly, people to people. Ο Υπουργός Πολιτισμού εξέφρασε την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Σήμερα η κυβέρνηση Σαμαρά προωθεί με ιδιαίτερα δραστικό και αποφασιστικό τρόπο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο λαών σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Εξωτερική πολιτική, άμυνα, οικονομία, ενέργεια, πολιτισμός, παιδεία, τουρισμός. Οι δύο λαοί που είναι ήδη κοντά βλέπουν τις κυβερνήσεις και τα δύο κράτη να συνεργάζονται όλο και πιο στενά. Η συνεργασία μας αυτή είναι σε στέρεα και διαχρονική βάση. Δεν υπόκειται στις ευκαιριακές λογικές της συγκυρίας και δεν στρέφεται εναντίον τρίτων κρατών ή τρίτων λαών, αλλά έχει ως σκοπό να συμβάλλει στην αποκατάσταση ενός κλίματος σταθερότητας, ασφάλειας, καλής γειτονίας στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής, στη γειτονιά μας. Κυρίες και κύριοι, αγωνιζόμαστε όλοι για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Τη δικαιούται και ο λαός του Ισραήλ και ο λαός της Παλαιστίνης. Χαρακτήρισε γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο χωρών την εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδας και με αφορμή τη μαρτυρική ιστορία της έκανε αναφορές στα νεοναζιστικά κόμματα. Ο λαός μας, όλος ο λαός μας, οποιουδήποτε θρησκεύματος, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, στεκόμαστε διαχρονικά και διιστορικά απέναντι στο φαινόμενο του φασισμού και του ναζισμού. Ήταν μια αποχαιρετιστήρια εκδήλωση, καθώς ο Άριε Μέκελ φεύγει από την Ελλάδα στο τέλος Μαΐου, μετά από 4 χρόνια θητείας, στη διάρκεια της οποίας οι ελληνοϊσραηλινές σχέσεις έφτασαν στο υψηλότερο σημείο τους από ποτέ. Η χαρά της σημερινής εορτής μετριάζει λίγο το αίσθημα της λύπης που αισθανόμαστε, καθώς αποχαιρετούμε εδώ απόψε έναν από τους καλύτερους πρεσβευτές που είχε ποτέ το κράτος του Ισραήλ στην Ελλάδα, τον Άριε Μέκελ και τη γυναίκα του Ρουθ. Καλό είναι, αποχωρώντας, να γνωρίσει μέσα στο νου και την καρδιά του ότι έχει ένα δεύτερο σπίτι και μια δεύτερη οικογένεια εδώ στην Ελλάδα, που θα τον περιμένει πάντα με ανοιχτή την πόρτα και ανοιχτή την αγκαλιά. Στη γιορτή παρευρέθησαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Βουλής Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο Αντιπρόεδρος Γιάννης Τραγάκης, οι Υπουργοί Δημόσιας Τάξης Νίκος Δένδιας, Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος, Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, Πολιτισμού Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Αναστάσιος Νητσιάλης,
ο αρχηγός ΓΕΘΑ Μιχάλης Κωσταράκος, οι βουλευτές Ανά Σημακοπούλου, Σοφία Βούλτεψη, Κώστας Καραγκούνης, η Λούκα Κατσέλη, ο Γεράσιμος Αρσένης, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Άρης Πιλιοτόπουλος και άλλοι. Το παρόν έδωσαν επίσης πολλοί πρέσβεις, μεταξύ των οποίων ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρέσβης της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Ινδίας, πολλοί επιχειρηματίες της ελληνικής και ισραηλινής επιχειρηματικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων οι κύριοι Φέσας, Βερνίκος και Αμφιετζόγλου. Τους προσκεκλημένους υποδέχθηκε μουσικά η μαθήτρια του Δημοτικού Χάνα Χόσμπερτ, η οποία τραγούδησε τους δύο εθνικούς ύμνους. Σε μικρογραφία της Αφρικής μετατράπηκε φέτος ο κήπος του Νοτιοαφρικανού Πρέσβη στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 13ου Φεστιβάλ Αφρικανικής Γαστρονομίας και Λαϊκής Τέχνης. Το Zoogla.gr κάλυψε τηλεοπτικά το πολύ αναμενόμενο φεστιβάλ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Θα δούμε στο επόμενο βίντεο τι ακριβώς κατέγραψε η κάμερα της Zooglas. Η κατάσταση στη χώρα σας που έχει απασχολήσει την παγκόσμια σκηνή τα τελευταία χρόνια, είχαμε πολύ μεγάλες αλλαγές. Πολλοί δεν πίστευαν ότι πρόκειται να φύγει ο Καντάφη. Ποια είναι η κατάσταση? Καταρχάς η κατάσταση στη Λιβύη ακόμα είναι σε κατάσταση αλλαγή. Ρίξαμε το καθεστώ τον παλιό, το δικτατορικό. Παλεύουμε τώρα να τα βρούμε και να φτιάξουμε μια χώρα δημοκρατική, να έχουν όλοι οι Λίβοι δικαιώματα. Βέβαια δεν είναι εύκολο το ρόλος μας, γιατί προσπαθούμε να φτιάξουμε κράτος τη στιγμή. Και αυτό μας, η κληρονομιά που πήραμε από το καθεστώ του Παλίου ήταν πολύ δύσκολη. Ο κόσμος ακόμα ψάχνεται να βρει την ταυτότητα που χρειάζεται. Και δηλαδή είμαστε στον δρόμο να φτιάχνουμε νέο κράτος, δημοκρατικό, με σύνταγμα που δεν είχαμε ποτέ σύνταγμα και ελευθερίες στους ατόμους. Η συγκρίση, επειδή ήταν ένας ουσιαστικά εμφύλος πόλεμος που διήρκησε αρκετούς μήνες, έχουν σταματήσει τα πάθη, έχουν κατευνάσει? Σε σχέση με τον παρελθόν του συγκρούσεις είναι κάποιος καλύτερα πάρα πολύ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί να ταξιδέψει σε Τρίπολη, σε Μεγκάζη, μπαίνουν από κάποιες συγκρούσεις, διαφορές, δεν υπάρχει εκείνο το κίνδυνο. Απλώς είναι, όπως σας είπα αρχικά, έχει τελειώσει πλέον όλο το στρατό, αστυνομία, φτιάχνουμε στρατό από την αρχή και αστυνομία και είμαστε σε δρόμο να κάνουμε κράτος. Η ασφάλεια λίγο δύσκολα σε Λιβύη, αλλά ελπίζουμε μέσα στα επόμενα χρόνια θα έχουμε τη δεβάλη τάξη. Οι αλλαγές και η επανάσταση, αυτά τα ακολουθούμε να αναμένονται. Ειδικά σε καθεστώ σαν του Καντάφη, δεν μας άφησε τίποτα. Μας άφησε ένα κράτος διαλυμένο, κυριολεξία διαλυμένο. Ωραία, πάμε και σε αυτά τα οποία έχουν στον πάγκο του. Όντως, όταν πας σε κάποια χωριά στη Λιβύη, κάποια μέρη, νιώθω ότι η χώρα δεν θυμίζει τίποτα από τον παραγή πετρελαίου. Δηλαδή, όλο το πλούτο σχεδόν ήταν για εξυπηρέτηση η διαφήμιση του Καντάφη και η οικογένειά του. Στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και επίσης έχει μιλήσει στη χώρα. Δηλαδή τόσα χρόνια για κρατήσει. Σχεδόν όπως λένε οι φίλοι μας και όλοι μας ότι η Λίβη, ότι το πλούτος της Λίβης επιτέλου μας έχει γίνει κατάρα αυτή τη στιγμή. Προβλέψεις από τους ξένους για τη χώρα μου. Ο Καντάφη το εκμετάλλευε για τοποσυμικούς λόγους, διαφημίσεις. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να τη σβήσουμε αυτή την εικόνα, να είναι ο πλούτος για λογαριασμό της Λίβης. Και μάλλον σιγά σιγά με το χρόνο, με τη βοήθεια όλων των διεθνείς οργανώσεων, θα κάνουμε το κράτος που ελπίζουμε. Τι όμορφο θα γνωρίσουμε αν επισκεφτούμε τη χώρα μας, τη χώρα σας? Τα πάντα. Εγώ βέβαια χώρα μου τη λατρεύω, όπως είμαι χρόνια στην Ελλάδα, πέρα και όντως δεύτερη πατρίδα μου. Από εκεί λεβεί τα πάντα. Αρκεί να οργανώνουμε τουρισμός. Και αυτό θέλουμε τη βοήθεια του ελληνικού κράτους να μας βοηθήσει σε αυτό και του ευρωπαϊκού κρατών. Και επίσης έχει τοπία, έχει Σαχάρα. Να φανταστείτε τη Λιβύη, αν δεν ήθελα να κάνω σωστή έκθεση εδώ πέρα, δεν θα μου χώραγε όλη αυτή την αποστολή. Τη Λιβύη αποτελείται από τον βόρεια πολιτισμό, νότια πολιτισμό, Ανατολή και Δύση. Δηλαδή, αν πας στην Λιβύη, δεν θα δεις θάλασσα, βουνά, αρχαία ελληνικά, αρχαία ρωμαϊκά, Σαχάρα, πλούτο πολιτισμό από τον νότο, από την Αφρική, δηλαδή κεντρική Αφρική. Είναι μια πλούσια χώρα τα οποία δεν περιγράφεται. Αλλά... Εννοείται, έχει πάρα πολλά και διαφορετικά πολιτιστικά στοιχεία από διάφορες κουλτούρες. Και τα οποία αυτά φαίνονται στην Λιβύη. Στην Λιβύη θα θέλετε χρόνο να καταλάβετε τι είναι το τουρισμό, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία και ελπίζουμε ότι τώρα θα καταφέρουμε να κάνουμε σωστό τουρισμό στη Λιβύη. Καλησπέρα. Ναι, Χριστό. Μας ακούει. Τι θέλεις να ρωτήσουμε? Θέλω να τον ρωτήσω. Να τον ρωτήσουμε. Δεν μας ακούει, θα μεταφέρω εγώ, Χριστό. Ναι. Πόσο καιρό βρίσκεται στην Ελλάδα? Με τι ασχολείται? Πώς ξεκίνησε να φτιάχνει? Για πόσο καιρό βρίσκεσαι στην Ελλάδα και με τι ασχολείστε?
Εγώ ήρθα στην Ελλάδα 2023 Δεκεμβρίου 2009. Από το 2009 λοιπόν. Ναι. Με τι ασχολείστε, εργάζεστε κάπου εδώ? Ναι, βοηθάω τώρα ένας άνθρωπος στη σπίτι. Ναι. Αλλά σήμερα δεν κάνω τίποτα. Αυτά τα έφερα για να το φτιάξω το βράδυ. Κάτι βράδυ δεν έχω τίποτα να κάνω. Έχω τα λοιπά που τα φτιάξω. Ναι. Κάτι βράδυ φτιάξω ένα για να μπορώ να βγάλω κάτι. Α, από ποια ναι. περιοχή είναι? Αυτά τα πουλάτε και αλλού εκτός από εδώ, από το φεστιβάλ? Όχι, όχι, όχι. Αυτά τα έφτιαξα αυτό μόνο για τα φεστιβάλ. Ναι. Αν κάποιον δει και θέλει, τα φτιάχνουμε. Ναι, αλλά αγαπάω πολύ αυτή τη χώρα, γιατί ήρθα εδώ 2009, πήγα να μάθω τη γλώσσα, ναι. γράφω και διαβάζω, δεν θέλω να πάω πουθενά. Από ποια περιοχή είναι? Τι σας αρέσει στην Ελλάδα? Όλα. Από τη Σενεγάλη, Χρήστο, από τη Σενεγάλη. Ναι, από τη Σενεγάλη είμαι, έχω πολλοί φίλους εδώ, μ' αγαπάνε πολύ, μου βοηθάνε. Βοηθάει πολύ ο κόσμος λοιπόν εδώ. Ναι, 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 σίγουρα. Μερικές φορές λένε Έλληνες είναι ρασίστα. Αλλά εγώ δεν βλέπω αυτό, γιατί αν Έλληνες δεν μπορεί να μιλάει γλώσσα για τη Σενεγάλη, δεν μπορείς να κανονίσεις με αυτό. Πρέπει να μάθεις τη γλώσσα και να μπορείς να μιλάς με Έλληνες. Από εκεί τα δεις Έλληνες δεν είναι όλοι ρασίστα, όχι. Εγώ δεν βλέπω αυτό. Δεν το βλέπεις εσύ αυτό λοιπόν? Όχι, όχι, όχι. Εκεί, πάντου εκεί. Πάντου εκεί ρασιστές. Αλλά λένε, όλοι λένε, λένε είναι ρασιστές. Εσείς λοιπόν δεν το βλέπετε αυτό. Σας έχουν υποδεχτεί εδώ, περνάτε καλά, σας αρέσει η χώρα. Ναι, μ' αρέσει πολύ. Σκοπεύετε να παραμείνετε στη χώρα μας? Ήδη μιλάτε πολύ καλά τη γλώσσα μας. Ναι, για αυτά πήγα να μάθω τη γλώσσα. Για να μείνω εδώ, γιατί μ' αρέσει. Γι' αυτά πήγα να μάθω, για να γίνω κάτι εδώ. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σωτήρη, μια τελευταία ερώτηση. Ο Μαμαντού. Ο Μαμαντού. Μια τελευταία ερώτηση, Σωτήρη. Ναι, Χρήστο. Θέλω να ρωτήσεις τον φίλο μας από τη Σενεγάλη, ότι αν δεν ερχόταν στην Ελλάδα, σε ποια χώρα του εξωτερικού θα προτιμούσε να πάει, θα του άρεσε? Άμα δεν ερχόσασταν στην Ελλάδα, καταρχήν, πώς επιλέξατε να έρθετε στην Ελλάδα και αν δεν ερχόσασταν στην Ελλάδα, σε ποια χώρα του εξωτερικού θα επιλέγατε να πάτε? Ναι, εγώ όμως αγαπούσα την Ελλάδα πριν. Γνωρίζετε τη χώρα μας όταν ήσασταν στη Σενεγάλη? Ναι, γιατί έρχα εκεί ένας φίλος, λένε, ήταν εκεί καράβι εκεί και μου μίλησε πολύ για την Ελλάδα. Ναι. Σας είπε καλά λόγια και γι' αυτό θέλετε να έρθετε να την... Ναι, ναι, ναι. Όταν ήρθα Δεκέμβριο, Ιανουάριο, ψάχνω όλη τη χώρα που μπορώ να μάθω τη γλώσσα. Ναι, έκανα ένα χρόνο σε σχολείο για να μπορώ να εσχολάω με τους ανθρώπους. Και εκεί είδα είναι καλύτερα να κάτσω εδώ. Εντάξει, είναι δύσκολο. Δεν είναι μόνο Ελλάδα, είναι παντού. Παντού είναι δύσκολα. Παντού είναι δύσκολα. Δεν είναι Ιταλία, δεν είναι Γαλλία, δεν είναι Πορτογαλία, Ισπανία. Όλοι είναι δύσκολα. Χρειάζεται λίγο υπομονή. Ωραία. Σωτήρη, πάμε στους υπόλοιπους πάγκους να γνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Στα διεθνή νέα θα περάσουμε τώρα και συγκεκριμένα θα πάμε στην Ουκρανία, όπου εκεί κοινό μέτωπο Μέρκελ και Ολάντ απέναντι στη Μόσχα λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία. Φαινομενική ηρεμία ωστόσο υπήρχε και στη Μαριούπολη, ενώ θα δούμε και το δημοψήφισμα και της αυτοδιάθεσης που έγινε χθες στην Ανατολική Ουκρανία. Να δούμε τα σχετικά βίντεο. Στην γραμμή πλεύσης χαράζουν Μέρκελ και Ολάντ με φόντο την έκριθμη κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία. Στις επίσημες συνομιλίες που ακολούθησαν τη μίνι κρουαζιέρα στη Βαλτική, ο Γάλλος Πρόεδρος και η Γερμανίδα Καγκελάριος συμφώνησαν να λάβουν επιπλέον μέτρα απέναντι στη Μόσχα σε περίπτωση που δεν διεξαχθούν κανονικά οι προγραμματισμένες από το Κίεβο προεδρικές εκλογές στις 25 Μαΐου.
Θεωρούμε το δημοψήφισμα που έχει προκηρυχθεί παράνομο και επικεντρωνόμαστε στις εθνικές εκλογές της 25 Μαΐου. Αποφασίσαμε από κοινού, ακριβώς διότι οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι αποφασιστικές για την προετοιμασία των εκλογών, να συνεργαστούμε στενά και ειδικότερα να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Ρώσος πρόεδρος οφείλει να στείλει περισσότερα μηνύματα αποκλιμάκωσης, ώστε να καταστεί εφικτή η διεξαγωγή των εκλογών, τόνισε η Άγγελα Μέρκελ. Οι δύο ηγέτες κάλεσαν τον πρόεδρο Πούτιν να αποσύρει τα ρωσικά στρατεύματα που σταθμεύουν στα σύνορα με την Ουκρανία. Στο κοινό ανακοινωθέν γίνεται σαφής αναφορά στην εντατικοποίηση των κυρώσεων απέναντι στη Μόσχα. Παράλληλα, Γερμανία και Γαλλία καλούν όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να προχωρήσουν άμεσα στον αφοπλισμό των παράνομων ομάδων που δρούν στην Ανατολική Ουκρανία. Αν και στη Μαριούπολη επικράτει φαινομενική ηρεμία, τα πνεύματα παραμένουν οξυμένα. Μετά τις αιματηρές συμπλοκές, οι φιλορώσοι φαίνεται να ελέγχουν την πόλη. Την Παρασκευή, ομάδα περίπου 60 ατόμων οπλισμένων με αυτόματα όπλα εξαπέλυσε επίθεση στην έδρα της τοπικής αστυνομίας. Στη μάχη που ακολούθησε, σκοτώθηκαν 20 από τους επιτιθέμενους φιλορώσους και ένας αστυνομικός, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας. Οι φιλορώσοι δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν αυτή τη στιγμή. Καταστρέφουν τις ζωές τους και τη ζωή της χώρας τους. Τι θα μπορούσα να τους πω? Λυπάμαι για εμένα και για τη χώρα μου. Οι κάτοικοι της Μαριούπολης αφήνουν λίγα λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων από τις αιματηρές συμπλοκές. Ο απεσταλμένος του Euronews μεταδίδει. Αυτό που συμβαίνει στη Μαριούπολη δημιουργεί ένα μεγάλο χάσμα στην κοινωνία της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, στον Ντονμπάσκ και τον Ντόνετσκ. Από τις 8 το πρωί της Κυριακής, χιλιάδες πολίτες σε Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ προσέρχονται στα περίπου 3.000 εκλογικά κέντρα. Συμμετέχουν στο αμφιλεγόμενο δημοψήφισμα των φιλορώσων αυτονομιστών και καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα αν υποστηρίζουν την αυτοδιάθεση των δύο περιφερειών της Ανατολικής Ουκρανίας. Θέλουμε μια αυτόνομη δημοκρατία, αναφέρει ένας ψηφοφόρος. Τίποτα περισσότερο. Ρωτάτε τι θα αλλάξει? Η πρώτη αλλαγή είναι ότι θα έχουμε τη δική μας γλώσσα. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι θα αποφασίζουμε μόνοι μας για τα προβλήματα που μας απασχολούν. Πέρα από αυτά δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Ομαλά εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία στο Σλαβιάνσκ, που τελεί υποπολιορκία από δυνάμεις του Ουκρανικού στρατού. Λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες, σημειώθηκαν ανταλλαγές πυρών στα προάστια της πόλης. Πυροβολούσαν, αλλά δεν μας φοβίζουν. Έχουμε υποφέρει τόσα που οι πυροβολισμοί δεν μας πτωούν. Αν ψηφίσουμε όπως πρέπει, τότε οι πυροβολισμοί θα σταματήσουν και όλα θα πάνε καλά, αναφέρει ένας κάτοικος. Φρούριο θυμίζει το Λουγκάνσκ. Οι διοργανωτές του δημοψηφίσματος έχουν λάβει έκτακτα μέτρα ασφαλείας λόγω της παρουσίας δυνάμεων του Ουκρανικού στρατού στην ευρύτερη περιοχή. 30 οχήματα του πεζικού και περισσότερα από 10 θωρακισμένα κινούνται εναντίον μας από την πόλη Στρόμπιλης. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις κινούνται προς τα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας για να εκτελέσουν καθήκοντα φύλαξης. Αλλά είναι προφανές από την πορεία τους ότι έρχονται για να θέσουν υποπολιορκία το Λουγκάνσκ, αναφέρει ο αυτοανακηρυχθής κυβερνήτης της πόλης. Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι η συμμετοχή στο δημοψήφισμα θα ξεπεράσει το 80%. Κίεβο και Δύση έχουν χαρακτηρίσει παράνομη την εκλογική διαδικασία. Υπάρχουν ήδη καταγγελίες για παρατυπίες, ενώ στην περιοχή δεν έχουν αναπτυχθεί ξένοι παρατηρητές. Στην Ιγυρία θα πάμε τώρα, όπου παγκόσμιο κύμα συμπαράστασης υπάρχει για τις απαχθήσεις μαθήτριες, ενώ εξοργισμένη για αυτήν την κατάσταση δηλώνει και η Μισελ Ομπάμα. Περισσότερες πληροφορίες στο επόμενο βίντεο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι διεθνείς αντιδράσεις για την απαγωγή 200 μαθητριών στην Ιγυρία από ακραίους Ισλαμιστές. Με επικεφαλή στο δήμαρχο της πόλης Μπιλ Ντε Μπλάσιο και κρατώντας πλακάτ στα χέρια, εκατοντάδες πολίτες της Νέας Υόρκης πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το προξενείο της Νιγηρίας. Ήρθαμε εδώ ως γυναίκες για να εκφράσουμε τη στήριξή μας. Ζητάμε από τις κυβερνήσεις που εμπλέκονται στο ζήτημα της παγκόσμιας διακίνησης νεαρών κοριτσιών να μπουν στην ουσία του θέματος, γιατί πρόκειται μόνο για την κορυφή του παγόβουνου, ανέφερε μία διαδηλώτρια. Ανάλογες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Βόρειας Αμερικής. Στο Τορόντο, μέλη της Νιγηριανής κοινότητας, με κεντρικό σύνθημα «Φέρτε πίσω τα κορίτσια μας», ζήτησαν από την κυβέρνηση του Καναδά να συνδράμει τις έρευνες. Δύο μονάδες του Νιγηριανού στρατού έχουν αναπτυχθεί στα σύνορα με στόχο να αποτρέψουν την έξοδο των κοριτσιών από τη χώρα.
Με τη συνδρομή διεθνών εμπειρογνωμόνων, οι αρχές αρρώνουν δάσος της περιοχής, όπου εκτιμάται ότι κρύβονται οι απαγωγείς. Την αλληλεγγύη της προς τις οικογένειες των απαχθησών μαθητριών εξέφρασε η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Μισελ Ομπάμα, σε μια κίνηση χωρίς προηγούμενο, απίθυνε αντί του συζύγου της το εβδομαδιαίο προεδρικό διάγγελμα. Κλιμακώνονται οι διεθνείς αντιδράσεις για την απαγωγή τουλάχιστον 200 μαθητριών στην Ιγυρία από την Boko Haram. Σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό, η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μισελ Ομπάμα, εκφώνησε αντί του συζύγου της το εβδομαδιαίο προεδρικό διάγγελμα, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στις οικογένειες των κοριτσιών. Ας προσευχηθούμε για την ασφαλή επιστροφή τους. Ας κρατήσουμε τις οικογένειες που περνούν δύσκολες ώρες στις καρδιές μας. Ας επιδείξουμε μόνο μία εκμάδα από το κουράγιο τους στη μάχη που δίνουμε ώστε κάθε κορίτσι στον κόσμο να έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Απαντώντας στις καταγγελίες της Διεθνούς Αμνηστίας για καθυστερημένη αντίδραση, ο Νιγηριανός στρατός διαψεύδει ότι είχε λάβει έγκαιρα προειδοποίηση για την επίθεση και υποστηρίζει ότι οι στρατιώτες που βρέθηκαν στο σημείο έπεσαν σε ενέδρα των Ισλαμιστών. Το κύμα δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση της Νιγηρίας εντείνεται και στο εσωτερικό. Στο Λάγος, εκατοντάδες πολίτες οργάνωσαν πορεία διαμαρτυρίας, ζητώντας την άμεση επιστροφή των μαθητριών στις οικογένειές τους. Πρέπει περισσότεροι Νιγηριανοί σε ολόκληρη τη χώρα να διαδηλώσουν. Είναι ο μόνος τρόπος για να ακουστεί η φωνή μας. Λέμε φτάνει πια με το δράμα. Αρκετά με την Boko Haram και την πολιτική. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε τη μαζική απαγωγή. Ο πρόεδρος της Νιγηρίας, Goodluck Jonathan, ανακοίνωσε ότι ξένοι εμπειρογνώμονες συνδράμουν ήδη το έργο των τοπικών αρχών για την ανέβρεση των απαχθησών μαθητριών. 2 εβδομάδες μένουν μέχρι τις ευρωεκλογές και η μάχη των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων με ακροδεξιούς και ευρωσκεπτικιστές κορυφώνεται. Στο μέτωπο της οικονομίας, το τελευταίο Eurogroup πριν από τις εκλογές μονοπόλησαν οι χώρες που υπέφεραν περισσότερο από την λιτότητα τον τελευταίο καιρό. Η Πορτογαλία όμως πλέον απαλλάχθηκε από αυτό το βάρος του δημοσιονομικού προγράμματος που κράτησε 3 χρόνια, αν και πλήρωσε ένα αρκετά μεγάλο τίμημα. Απ' την άλλη πλευρά, η Ελλάδα παραμένει υπό την αυστηρή επιτήρηση της Τρόικας, αλλά εξασφάλισε την υπόσχεση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης ότι θα υπάρξουν μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους προσεχώς και πάντα υπό προϋποθέσεις. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά συζητήθηκαν στην εκπομπή Europe Weekly, την οποία θα δούμε αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Europe Weekly. 2 εβδομάδες μένουν μέχρι τις ευρωεκλογές και η μάχη των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων με ακροδεξιούς και ευρωσκεπτικιστές κορυφώνεται. Τελευταίο χαστούκι η εκλογή ενός Κίνχερ της δεκαετίας του 90 ως αντιπροέδρου της Βουλής της Ουγγαρίας και μάλιστα με τη στήριξη του κυβερνώντος κόμματος. Ας δούμε πώς αντέδρασε ο υποψήφιος των Ευρωσοσιαλιστών για την Προεδρία της Κομισιόν, Μάρτιν Σούλτς. Στην εκλογή του πρώην Skinhead και μέλους του νεοναζιστικού κόμματος Jobbik στην Ουγγαρία ως αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου, αναφέρθηκε ο υποψήφιος των Ευρωσοσιαλιστών. Ο Μάρτιν Σούλτς, στο περιθώριο εκδήλωσης για την παρουσίαση του προγράμματός του στις Βρυξέλλες, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις τελευταίες εξελίξεις. Υπήρξε μια δημοκρατική διαδικασία. Γνωρίζω ότι έγινε ψηφοφορία. Έλαβε μια πλειοψηφία, αλλά δεν είμαι υποχρεωμένος να το βρω και ωραίο που ένας πρώην Skinhead είναι τώρα αντιπρόεδρος ενός δημοκρατικού κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συμμερίζομαι την ιδεολογία αυτών των ανθρώπων και ούτε θα πρέπει αυτή να έρθει στα επίσημα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κερδίσει και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών αν θέλει να πολεμήσει το λαϊκισμό. Όταν βλέπουν ότι οι Βρυξέλλες δρούν συγκεκριμένα, τα παιδιά μου βρίσκουν δουλειά, ενδιαφέρονται για τις δυσκολίες μου, την καθημερινότητά μου, όχι μόνο σε εθνικό πλαίσιο αλλά και στις Βρυξέλλες, τότε αρχίζουν να μας εμπιστεύονται και ο χρόνος των λαϊκιστών εξαντλείται. Ο Σούλτς προειδοποίησε ότι μετά την πρόσφατη απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, το Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας μπορεί για πρώτη φορά στην 50χρονη ιστορία του να μπει στην Ευρωβουλή. Το τελευταίο Eurogroup πριν από τις ευρωεκλογές μονοπόλησαν οι χώρες που υπέφεραν περισσότερο από τη λιτότητα την τελευταία πενταετία. Η Πορτογαλία πλέον απαλλάχθηκε από το βάρος του δημοσιονομικού προγράμματος που δίδηκε σε 3 χρόνια, αν και πλήρωσε πολύ βαρύ τίμημα. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα παραμένει υπό την αυστηρή επιτήρηση της Τρόικας,
αλλά εξασφάλισε την υπόσχεση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης ότι θα υπάρξουν μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους προσεχώς, αλλά πάντα υπό προϋποθέσεις. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης χαιρέτησαν την απόφαση της Πορτογαλίας να βγει από το πρόγραμμα στήριξης μετά από 3 χρόνια. Μετά την Ιρλανδία, η Πορτογαλία είναι η δεύτερη χώρα που βγαίνει και μάλιστα χωρίς κάποιο προληπτικό πρόγραμμα πιστώσεων. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούντ Άισελμπλουμ, εξέφρασε την αισιοδοξία του, αλλά τόνισε ότι πρέπει ακόμα να γίνουν πολλά. Είναι δύσκολο να προχωρήσει ο εξυγχρονισμός και οι αλλαγές στις οικονομίες μας. Και με τον τρόπο που οι κυβερνήσεις δουλεύουν, υπάρχουν πάντα δύσκολες αποφάσεις. Στην Πορτογαλία αλλά και σε άλλες χώρες. Στην Πορτογαλία όμως είναι πολύ σημαντικές. Είχαν χάσει για πολύ καιρό την εμπιστοσύνη των αγορών και η εμπιστοσύνη απαιτεί επιπλέον βήματα και δέσμευση από την κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα θα θέσει για πρώτη φορά επιτάπητο στο ζήτημα της ελάφρυνσης του χρέους μετά και την επιβεβαίωση από τη Eurostat του πρωτογενούς πλεονάσματος. Το χρέος της χώρας άγγιξε το 2013 το 175,1% του ΑΕΠ, περισσότερα από 310 δισεκατομμύρια ευρώ. Τον Νοέμβριο του 2012 είπαμε ότι αν ήταν απαραίτητο θα αξιολογήσουμε τη λήψη περαιτερομέτρων. Το εάν είναι απαραίτητο μένει να το δούμε όταν θα έχουμε τα νέα στοιχεία βιωσιμότητας χρέους. Σε αντίθεση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ μιας απομείωσης του συνόλου του ελληνικού χρέους, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δώσει ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Και ενώ η συζήτηση ανοίγει σήμερα, οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μετά το καλοκαίρι και τη νέα έκθεση προόδου της Τρόικας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Από τις Βρυξέλλες για το Euronews, Έφη Κουτσοκώστα. Παρά τις πιέσεις συγκεκριμένων κρατών μελών και χρηματοπιστωτικών κύκλων, 10 κράτη-μέλη αποφάσισαν να προχωρήσουν με το φόρο για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Τα βήματα ωστόσο είναι αργά και ο πήχης των προσδοκιών χαμήλωσε σημαντικά. Και ενώ οι υπουργοί κάνουν λόγο για ένα φόρο που θα τονώσει την πραγματική οικονομία, κάποιες οργανώσεις ζητούν περισσότερα. Μέχρι το 2016 πρέπει να περιμένει ο Ρομπέν των Δασών για να δώσει την τελική μάχη του με τους τραπεζίτες. Ακτιβιστές από την οργάνωση Oxfam έστησαν μια συμβολική διαμαρτυρία με την οποία ζητούν από τους υπουργούς οικονομικών να δώσουν μέρος των εσόδων του φόρου Τόμπιν για την καταπολέμηση της φτώχειας και της κλιματικής αλλαγής. Το 15% αυτού του φόρου θα μπορούσε να καλύψει τις περικοπές που έχουν γίνει σε 5 χώρες, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία κλπ. Τα τελευταία 3 χρόνια. Και μόνο το 5% αυτού του φόρου θα επέτρεπε τη χρηματοδότηση 1 εκατομμυρίου νοσηλευτών στην Αφρική, είπε η επικεφαλής της οργάνωσης της Βρυξέλλες, Νατάλια Αλόνσο. Λίγα μέτρα πιο πέρα, στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι Υπουργοί Οικονομικών των 11 χωρών που θα συμμετέχουν δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για το πού και σε ποιες συναλλαγές θα επιβάλλεται ο φόρος. Ένας φόρος, ο οποίος σύμφωνα με την Κομισιόν, μπορεί να αποφέρει έως και 35 δισεκατομμύρια ευρώ στα κρατικά ταμεία ετησίως. Γερμανία και Γαλλία ήθελαν μια συμφωνία πριν από τις ευρωεκλογές, αλλά τελικά αυτό μοιάζει πλέον απίθανο, ενώ οι πιέσεις από τους χρηματοπιστωτικούς κύκλους σε όλη την Ευρώπη εντείνονται. Σε ένα πρώτο βήμα θα θέλαμε να έχουμε μια πολιτική συμφωνία, ώστε αυτό το πρώτο βήμα να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2016. Αυτό είναι ακόμα φιλόδοξο, αλλά όπως και να έχει, διατηρεί την πίεση για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ψηλά, είπε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble. Η Μεγάλη Βρετανία από την πλευρά της, μετά την απόρριψη της προσφυγής της κατά του φόρου Τόμπιν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, προειδοποίησε ότι θα επανέλθει σε νεότερο χρόνο. Μπορεί ο Πούτιν να ζήτησε από τους αυτονομιστές της Ανατολικής Ουκρανίας να αναβάλουν το δημοψήφισμα της 11ης Μαΐου και να ανακοίνωσε ότι απέσυρε τα ρωσικά στρατεύματα από τα σύνορα με την Ουκρανία, ωστόσο το ΝΑΤΟ δεν φαίνεται να τον πιστεύει. Ας δούμε τι απάντησε ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Στην Πολωνία βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο Άντερς Φοράσμουσεν συναντήθηκε με τους Πολωνούς Υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών. Αμέσως μετά, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να αποσύρει τα ρωσικά στρατεύματα από τα σύνορα με την Ουκρανία. Η Ρωσία οφείλει να τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της και να σταματήσει να υποστηρίζει τους αυτονομιστές, αποσύροντας τα στρατεύματά της από τα ουκρανικά σύνορα, ώστε να μπορέσουν να βρεθούν πολιτικές λύσεις. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ πρόσθεσε ότι η Συμμαχία θα κάνει ό,τι μπορεί για να ενισχύσει την ασφάλεια των κρατών μελών στην Ανατολική Ευρώπη. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται νατοικές στρατιωτικές ασκήσεις επί πολωνικού εδάφους.
Στο χάος εντωμεταξύ παραμένει βυθισμένη η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία εδώ και 13 μήνες. Αναρχία, μίσος και βίαιες συγκρούσεις μεταξύ των χριστιανών και των μουσουλμάνων της χώρας συνθέτουν την εικόνα. Ενώ ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί ότι η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα μιας εθνοθρησκευτικής κάθαρσης. Η Ευρωπαία Επίτροπος Κρυστάλινα Γεωργίεβα επισκέφτηκε την πρώην γαλλική αποικία και έστειλε το δικό της μήνυμα. Ας παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ του James Φρέινι. Την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία επισκέφτηκε η Ευρωπαία Επίτροπος Διεθνούς Συνεργασίας, Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων. Η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα συναντήθηκε με την πολιτική ηγεσία της χώρας, ενώ μιλώντας στην κάμερα του Euronews, δεν έκρυψε βαθιά ανησυχία της για μια πιθανή εξέλιξη της σύγκρουσης στη χώρα σε γενοκτονία. Ο κίνδυνος της γενοκτονίας ελοχεύει. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι οι δολοφονίες είναι αποτέλεσμα λαιλασιών. Δεν φαίνεται να υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση για δολοφονίες ατόμων διαφορετικής θρησκείας. Αν όμως η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, τότε θα μετεξελιχθεί σε δίωξη της μειονότητας και τότε ίσως η χώρα να συμπεριληφθεί σε εκείνες οι οποίες επέτρεψαν να συμβούν γενοκτονίες στο έδαφος τους, υποστήριξε η κυρία Γεωργίεβα. Χιλιάδες είναι οι νεκροί από τη διαθρησκευτική σύγκρουση που μαστίζει τη χώρα. Περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι χρήζουν ανθρωπιστικής βοήθειας και σχεδόν 1 εκατομμύριο έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ας ρίξουμε τώρα μια γρήγορη ματιά στην ατζέντα της επόμενης εβδομάδας. Τη Δευτέρα, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντιούνται στις Βρυξέλλες με την Ουκρανική κρίση στο επίκεντρο και την πιθανότητα επέκτασης των κυρώσεων στο τραπέζι. Την Τρίτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διεξάγει στις Βρυξέλλες συζητήσεις με τη μεταβατική κυβέρνηση της Ουκρανίας και την Πέμπτη, το Ευρωκοινοβούλιο θα φιλοξενήσει τηλεοπτικό debate μεταξύ των 5 βασικών υποψηφίων για την Προεδρία της Κομισιόν. Εδώ ολοκληρώθηκε το Euro Weekly αυτής της εβδομάδας. Μείνετε συντονισμένοι στο Euronews και στην ιστοσελίδα μας gr.euronews.com. Καλή εβδομάδα! Στην Ταϊλάνδη θα πάμε τώρα, όπου η οποία κατέκτησε την 18η θέση στον δίκτυο επιχειρηματικού περιβάλλοντος Doing Business. Η χώρα δεν προσελκύει μόνο τουρίστες, αλλά και επενδυτές από όλο τον κόσμο στους τομείς τόσο των υπολογιστών, της τεχνολογίας καθώς και των επικοινωνιών. Οι τομείς της πληροφορικής, της τεχνολογίας και των επικοινωνιών που αναπτύσσονται στην Ταϊλάνδη είναι μια επιτυχία της χώρας, η οποία οφείλεται και στην υψηλή ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και φυσικά στην εξαιρετική θέση της χώρας στην καρδιά της Νοτιοανατολικής Ασίας. Να δούμε αυτό το ενδιαφέρον βίντεο από την Ταϊλάνδη. Σε αυτή την έκδοση της εκπομπής Target βρισκόμαστε στην Ταϊλάνδη που κατέκτησε την 18η θέση στον δίκτυο Doing Business. Η χώρα δεν προσελκύει μόνο τουρίστες, αλλά και επενδυτές από όλο τον κόσμο στους τομείς των υπολογιστών, της τεχνολογίας και των επικοινωνιών. Οι τομείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών αναπτύσσονται στην Ταϊλάνδη. Η επιτυχία της χώρας οφείλεται και στην υψηλή ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και φυσικά στην εξαιρετική θέση της χώρας στην καρδιά της Νότιο-Ανατολικής Ασίας. Η Ταϊλάνδη έχει πολλά ακόμη πλεονεκτήματα. Το κόστος εργασίας είναι χαμηλό, όμως οι μηχανικοί που αναπτύσσουν τις εφαρμογές είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Οι μηχανικοί κατασκευάζουν λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και smartphones που τροφοδοτούν τις τεράστιες αγορές των γειτονικών χωρών. Σήμερα ο τομέας των ηλεκτρονικών καλύπτει το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών της Ταϊλάνδης και δίνει δουλειά σε περίπου 200.000 ανθρώπους. Τα επόμενα χρόνια το ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί. Η στρατηγική θέση της χώρας ενισχύει την αναπτυξιακή της προσπάθεια. Η Ταϊλάνδη είναι ένα από τα 10 μέλη της ASEAN. Το 2015 η Ένωση αυτή θα εφαρμόσει τους οικονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η περιοχή ελεύθερου εμπορίου θα έχει 700 εκατομμύρια καταναλωτές. Η Ταϊλάνδη έχει την καλύτερη υποδομή μεταξύ των χωρών αυτών. Νομίζω πως λειτουργεί σαν κέντρο τροφοδοσίας και υποστήριξης για όλη την περιφέρεια, για χώρες όπως η Καμπότζη, η Μιανμάρ, το Λάος και το Βιετνάμ. Τα μεγαλύτερα ονόματα στον τομέα της πληροφορικής έχουν την περιφερειακή τους έδρα στην Ταϊλάνδη. Η ταϊβανέζικη ASR αλλά και δύο κολοσσοί, η Western Digital και η Seagate.
Μαζί έχουν το 80% της παγκόσμιας αγοράς στους σκληρούς δίσκους. Σήμερα το 50% των επενδύσεων από τη Western Digital και τη Seagate γίνονται εδώ, στην Ταϊλάνδη. Τα τελευταία χρόνια η Ταϊλάνδη αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα που επιβράδυναν την οικονομική της ανάπτυξη. Όμως σε καμία περίπτωση δεν ανέτρεψαν τη μακροπρόθεσμη οικονομική πορεία της χώρας. Ξένοι επενδυτές εξακολουθούν να επιλέγουν την Ταϊλάνδη και να επενδύουν στους τομείς της τεχνολογίας και των επικοινωνιών. Οι επενδυτές λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις, ενώ μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας πραγματοποιούν όλες τις διαδικασίες. Απολαμβάνουν ακόμη ένα ευρύ φάσμα φορολογικών κινήτρων, ενώ πληρώνουν ελάχιστους φόρους. Κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της και για σήμερα. Εμείς θα είμαστε αύριο πάλι μαζί στις 9 ακριβώς. Από εμάς καλημέρα σας.